Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Φούφα, αλλά και την κυρία Ελένη Βερούτη, η οποία, λόγω της κυρίας Βερούτη, είμαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, είναι η χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να συγχαρώ από βάθος καρδιάς την πρωτοβουλία αυτή και την δραστηριότητα του Δήμου σας, την πνευματική αυτή δραστηριότητα, που είναι στην ουσία μία πνευματική ανάταση μέσα στις περιόδους κρίσεως που περνάει ο τόπος μας. Το θέμα που επιχείρησα να σκεφτώ, να συλλάβω ή να παρουσιάσω, θεώρησα ότι θα έπρεπε να σχετίζεται με τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, να είναι επίκαιρο, παρά να αναφερθώ στο γνωστικό αντικείμενο αρχαιομετρία και να σου εξηγήσω τι είναι και να σας δείξω τι έχει κάνει για την ανασύσταση του αρχαιοπεριβάλλοντος και του αρχαίου κόσμου. Γι' αυτό είναι πρώτη φορά, μπορώ να πω, που έτσι σε κοινό παρουσιάζω αυτό το τριώνυμο που λέγεται αρχαιομετρία, αηφόρος ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία. Είναι ένα τριώνυμο, τρεις όροι, τρεις έννοιες. Το ειδικό βάρος λοιπόν της ομιλίας αναφέρεται σε αυτό τον όρο που λέμε αρχαιομετρία, θα σας τα εξηγήσω, προστιθέμενη αξία και βιώσιμη ανάπτυξη, αηφόρος, πάντα να φέρνει ανάπτυξη. Κάτι δηλαδή που είναι διαχρονικό και όχι συγκυριακό. Στην πολιτική και στην οικονομική ζωή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας μας, δυστυχώς, δεν υπάρχει το αηφόρο, αλλά υπάρχει το συγκυριακό, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική βούληση του εκάστοτε είτε δημάρχου, είτε υπουργού, είτε πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτή την λανθασμένη εκτίμηση και επιλογή οδών που οδηγούν προς την αηφόρο ανάπτυξη, δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από την πνευματική επένδυση, η οποία πνευματική επένδυση οπωσδήποτε φέρνει μια ανυψωμένη παιδεία, φέρνει την παιδεία σε ένα επίπεδο που έχει άμεση σχέση στις αποφάσεις μας μετά. Χωρίς παιδεία δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις ορθές. Χωρίς παιδεία δεν υπάρχουν αρετές, δεν υπάρχει ηθική. Οι διαχρονικές αξίες, οι κλασικές, που εδώ γεννήθηκαν, έχουν κατακαιρματιστεί. Με αποτέλεσμα αυτή η οικονομική κρίση που ζούμε, πρέπει να θεωρήσουμε και να τη δούμε από μια άλλη γωνία, ότι ο κύριος λόγος που συνέβη είναι η παρακμή στις ηθικές αξίες. Κάνοντας αυτή την σύντομη εισαγωγή, προσπαθώ να συνδυάσω το αντικείμενο της αρχαιομετρίας, μέτρηση και αρχαίο, αυτό είναι η σύνθετη λέξη, στην ως προστιθέμενη αξία, και όχι απλώς μετράμε κάτι αρχαίο, βρίσκομαι τον χρόνο, το αναλύουμε. Έχετε ακουστά ίσως πώς θα το μετρήσουμε, πόσο χρόνο είναι αυτός ο τείχος, αυτό το πελαγικό τείχος και τα λοιπά λοιπά. Δεν μένουμε εκεί, αλλά προσπαθούμε να, και αυτό προσπαθώ να σας περάσω σήμερα,
το μήνυμα ότι η αξιοποίηση, η κατάλληλος αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων με την κατάλληλη διαχείριση της πληροφορίας. Διαχείριση πληροφορίας και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών δεν μένουν πλέον αυτά τα ευρήματα, τα δικά μας που κάνουμε και τα δημοσιεύουμε σε βιβλία και σε ξένα περιοδικά, κυρίως ξένα, αγγλόφωνα, γερμανόφωνα, καλόφωνα. Διότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον από επιστήμονες. Εδώ είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον. Οπότε δεν κάνει κανείς κάτι στην ελληνική γραφή για 10 άτομα, όταν υπάρχουν χίλιοι που δεν μιλάνε τα ελληνικά. Αυτός είναι ο λόγος. Και φυσικά είναι και η ουσία της εξωστρέφειας. Και όχι να μένουμε μόνο στα δικά μας, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται παρά έξω. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνεύμα, αυτά τα αποτελέσματα που μετρούμε με όργανα στο εργαστήριο, με ποιο τρόπο θα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για αγορά εργασίας, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, πραγματική ανάπτυξη, όχι την ανάπτυξη που ακούμε, τη λέξη ανάπτυξη που δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι σημαίνει η ανάπτυξη, αυτή που τα λένε. Ανάπτυξη είναι το συγκεκριμένο σημείο, χρόνος, τόπος, το κάνουμε. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε τόπος, ούτε όραμα φυσικά. Είναι όνειρα θερεζής νυχτός, απλώς για άλλους λόγους συγκυριακούς, για την υφαρπάσουν την ψήφο και τα λοιπά, λοιπά, τα γνωρίζουμε αυτά. Ανάπτυξη, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, εδώ και τώρα, διαχείριση, management και προγραμματισμός, συντονισμός και μια προστιθέμενη αξία στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, τονίζω. Και μετά, φυσικά, όταν αναπτύσσεται ένας τόπος και μια περιοχή, είναι αναπτύσσεται και η χώρα. Να μην πάμε πρώτα στο μεγάλο, στη χώρα. Εδώ είσαστε κάτοικοι αυτής της περιοχής. Εγώ είμαι από ένα άλλο χώρο αρχαιολογικό του Παρνασσού, το Δελφικό τοπίο. Ένας άλλος είναι από την Ολυμπία. Λοιπόν, οι τόποι μας, όλοι οι τόποι στην Ελλάδα, στη χώρα αυτή την ευλογημένη, έχουν να δώσουν πάρα πολλά φώτα, να τα πω με απλά λόγια. Άλλα είναι σε μουσεία εκτίθεται και όχι όπως έπρεπε να εκτίθονται, και άλλα είναι ακόμα θαμμένα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βιομηχανία, θα έλεγα, πολιτισμού που δυστυχώς ακόμη δεν έχει αναδεθεί ούτε αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Αυτή η βιομηχανία, η πολιτιστική βιομηχανία, είναι ένας από τους τρεις κύριους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης. Από ένα σημείο και πέρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι επιστήμονες δεν μπορούν, σηκώνουν τα χέρια, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, παρά να σπρώχνουν, να πιέζουν την εξουσία να υλοποιήσει αυτά τα έργα. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο όρο, από το τριώνυμο που σας έδειξα, προστιθέμενη αξία ή φόρος ανάπτυξης και αρχαιομετρία, να δούμε πώς παντρεύονται αυτά, τι σχέση έχουν μεταξύ τους και πώς μπορούν να, πράγματι να δώσουν αυτά που σας είπα, την οικονομική άνθηση ενός τόπου, μιας περιοχής. Αρχαιομετρία, από το αρχαίος και μέτρηση, οι μέθοδοι είναι φυσικές μέθοδοι, φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία, αστρονομία, πληροφορική, γεωλογία, γεωφυσική, όλες αυτές οι θετικές επιστήμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται, δηλαδή τα όργανα, οι συσκευές, οι τεχνικές τους χρησιμοποιούνται για να επιλύσουν προβλήματα που αφορούν τον αρχαίο κόσμο. Δηλαδή, αντί να κάνουμε με ένα όργανο μία ανάλυση σε ένα
πρόσωπο, σε ένα οργανισμό, σε ένα άτομο, σε μένα, σε εσάς, μια ακτινογραφία, μια μαγνητική που λέμε, μια ακτινεσχή, μια ραδιογραφία ή μια κάμερα, γάμα κάμερα, τα έχετε ακουστά αυτά, υπέρηχο. Όλα αυτά τα όργανα με το ίδιο φαινόμενο που ενεργούν και βρίσκουν εικόνες μέσα μας κτλ. Φανταστείτε, τα χρησιμοποιούμε, αλλά όχι στον οργανισμό, αλλά σε υλικά τα οποία προέρχονται από το χώρο των ανασκαφών. Τα οποία μπορούν να είναι κεραμικά, οστά, λίθινα εργαλεία, ιζήματα, χρωστικές ουσίες, δέρμα, οργανικά και ανόργανα, μια πληθώρα υλικών, ό,τι φανταστείτε, όπως είναι σήμερα ο άνθρωπος και έχει τα αντικείμενά του, μεταλλικά κτλ. Ήταν και ο αρχαίος κόσμος. Και όσο πας πιο πίσω, ήταν πιο περιορισμένα, δεν υπήρχε το μέταλλο, υπήρχε το λίθινο αντικείμενο, αλλά είναι αντικείμενα, τέχνεργα και μνημεία, φτωχικά ή πλούσια μνημεία, μνημειώδεις κατασκευές δηλαδή, που ζητούν την ανάλυση από το μικροσκόπιο του επιστήμονα. Άρα λοιπόν τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και σε διάφορες άλλες επιστήμες, στην αστρονομία, χρησιμοποιούμε για τα υλικά που προέρχονται από το χώρο των ανασκαφών, για να βρούμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Άρα, η εφαρμογή αυτών των μεθόδων στην αρχαιολογία από την παλαιολιθική εποχή, σας είπα τα τέχνεργα και τα μνημεία, τα εργαλεία, αυτές οι επιδέξια επεξεργασμένες πέτρες που να φτιάξουν εργαλεία, όλα αυτά τα τέχνεργα, εφαρμόζω, τα αναλύουμε, τα μετράμε αυτά. Τι βρίσκουμε, θα σας πω. Άρα λοιπόν το ένα είναι η εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε όλα αυτά τα υλικά που προέρχονται από αρχαιολογικές θέσεις, όταν σκάβουμε και βρίσκουμε αντικείμενα. Με ποιο σκοπό? Να επιλύσουμε ερωτηματικά που αφορούν χρονολογία. Πότε έγινε? Ποιο πότε έγινε? Το πέτρωμα? Όχι το πέτρωμα. Το πέτρωμα είναι γεωλογικό, εκατομμύρια χρόνια. Αλλά τη στιγμή που το έκοψε ο άνθρωπος, το απεκόλλησε από το βράχο και έφτιαξε ένα εργαλείο, ή το απεκόλλησε και το με μια ειδική διαδικασία καμηνίας έβγαλε το μέταλλο που ήταν εκεί μέσα, ή εντόπισε πυλό, το έκανε σκόνη, κατάλληλο πυλό, έβαλε και άλλα υλικά μέσα και έφτιαξε ένα κεραμικό, το έψησε. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ύλη πάντα και μέχρι σήμερα είναι από τη φύση. Μια σχέση λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση, να μην αλλοιώνεται η φύση, να μην μολύνεται η φύση. Γιατί αν πάρουμε προϊόντα από τη φύση μολυσμένα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να μην είναι μολυσμένο. Είναι αλληλένδετο λοιπόν και με, και με την προστασία της φύσης αυτό. Διότι ανέκαθεν ο άνθρωπος αυτό που είδε γύρω του ήταν τα δάση, το νερό, η ατμόσφαιρα, τα πετρώματα. Και από εκεί είναι η πρώτη ύλη που έφτιαξε αυτά που έφτιαξε. Μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, χρονολογία. Πότε έγινε αυτό το αντικείμενο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος? Πότε το έφτιαξε, το κατασκεύασε δηλαδή? Μετά, από τι αποτελείται αυτό το αντικείμενο? Τι έχει μέσα? Μήπως μέσα έχει κάτι άλλο σε σχέση με το εξωτερικό του? Μήπως απ' έξω είναι χρυσό και μέσα είναι μολύβι? Παράδειγμα σας λέω. Επένδυση. Άρα λοιπόν μελετάμε τον τρόπο κατασκευής αυτών. Δηλαδή μπαίνουμε στο μυαλό του αρχαίου ανθρώπου. Πώς σκεφτότανε? Άρα λοιπόν τα ευρήματα που βρίσκουμε, οι αρχαιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι, δεν είναι αρκετό να τα τοποθετήσουμε σε ένα μουσείο, να βάλουμε μια ταμπέλα, να τα καθαρίζουμε και να λέμε αυτό οι προγονείς μας είχαν φτιάξει αυτό, το άγαλμα, αυτό το ωραίο αέτομα κτλ. Δεν είναι αρκετό εκεί. Δεν εντυπωσιάζεται από την τέχνη, αλλά αν σου πει όμως κάποιος πώς το σμίλευσε, από ποιο λατομείο το έφερε, τι χρώμα είχε βάψει αυτό και γιατί το χρώμα διατηρείται και δεν έχει φύγει,
αν χρησιμοποιούσε άλλα εργαλεία για να φτιάξει αυτό που έφτιαξε. Δηλαδή, προστιθέμενη πληροφορία για αυτό το αντικείμενο. Εμπλουτίζεται πλέον η πληροφορία και η γνώση μας. Το βλέπουμε αλλιώς το πράγμα. Πολύ αλλιώς. Από ό,τι λέμε, α, είναι ωραίο αυτό και σταματάμε εκεί. Μπαίνουμε στον τρόπο που το έφτιαξε, στην μεθοδολογία. Γνωρίζουμε, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πώς σκεφτόταν ο άνθρωπος εκείνος. Από πού προέρχεται αυτό το υλικό? Το έφεραν από τη θάλασσα, από τη Μήλο, επειδή μόνο εκεί υπάρχει. Α, τι σημαίνει αυτό? Για να πάνε στη Μήλο να το φέρουν, σημαίνει περάσανε τη θάλασσα. Τι σημαίνει περάσανε τη θάλασσα? Μα είχαν πλοία. Μα είχαν πλοία εκείνη την εποχή. Άρα, να, ένα συμπέρασμα. Βγαίνει λοιπόν ότι είχαν αναπτύξει την ευσυμπλοεία. Και όταν μιλάμε μάλιστα για μεγάλες αποστάσεις, 500.000-1.500 χιλιόμετρα, να βρίσκεται ένα αντικείμενο το οποίο όμως η πρώτη ύλη από αναλύσεις που κάνουμε να είναι 1.500 χιλιόμετρα μακριά, πώς πήγανε εκεί πέρα? Δεν ήταν θάλασσα, ήταν χερσαίο, υπηρετική χώρα, άρα με εμπόριο. Άρα λοιπόν υπήρχαν κέντρα το οποίο, που έγινε ανταλλαγή προϊόντων. Το ένα εισοικισμός έδινε αντάλλαση στον άλλον, αυτός πήγαινε στον επόμενο και τα λοιπά. Δεν πήγαινε ο ένας από εδώ έμπορος 1.000 χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά όμως τα συμπεράσματα που φαίνονται αυτή τη στιγμή είναι λογικά, αλλά πρέπει να τα αποδείξει κανείς, πρέπει να τα τεκμηριώσει. Οπότε οι αναλύσεις, οι μετρήσεις που κάνουμε μας βοηθούν να δώσουμε τέτοια αποτελέσματα. Ή επίσης, πώς μπορούμε να βρούμε ότι κάτω από ένα χωράφι υπάρχουν αρχαιότητες? Δεν υπάρχει τίποτα στην επιφάνεια να δείξει ότι υπάρχουν αρχαιότητες, και όμως υπάρχουν. Πώς το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιο είδος ακτινογραφίας υπεδάφους, να τα εντοπίσουμε, να βρούμε το βάθος τους, να βρούμε τη μορφή τους, το σχήμα τους, και με την αρχαιολογική υπηρεσία να υποδείξουμε το σημείο που πρέπει να γίνουν οι ανασκαφές. Αναδεικνύεις λοιπόν μνημεία. Όπως γίνεται επίσης και στη θάλασσα με τα σόναρες και με άλλες μεθόδους μαγνητικές, που εντοπίζουμε ναυάγια, ακόμα και θαμμένες με τη θάλασσα και με τα εζήματα πόλεις. Ανάδειξη λοιπόν του πολιτιστικού πλούτου. Όλα είναι την ανάδειξη, τη μελέτη, την τεκμηρίωση και την αποκρυπτογράφηση, να βγάζουμε πληροφορία που δεν φαίνεται. Αυτό που φαίνεται είναι το σχήμα, η μορφή. Δεν είναι αρκετό, όπως σας είπα από την αρχή. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και πολλές πληροφορίες που μπορούμε με τις αναλύσεις να εξάγουμε από ένα αρχαίο αντικείμενο, το οποίο ολοκληρώνει, μαζί με όλα τις άλλες μετρήσεις μας, την ανασύσταση πρώτον του αρχαιοπεριβάλλοντος μιας αρχαίας πόλης, την ανασύσταση των ηθών και εθίμων του αρχαίου ανθρώπου, τις συνήθειές του, τις δοξαστίες του, τις μεταφυσικές του αντιλήψεις, το πώς σκεφτότανε. Ακόμα βλέπουμε πώς, μπορεί να δούμε πώς να διαπιστώσουμε, γίνεται μια διάχυση των ιδεών και εκείνη την εποχή, στο χώρο τον ευρύτερο μιας περιοχής, π.χ. Νοτιοανατολική Μεσόγειο, διάχυση ιδεών, μεταφέρεις, περιγράφεις στον άλλον απέναντι, το κάνει αυτός αυτό που του λες. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και φυσικά ενισχύουν και ψυχολογικά αυτό που λέμε τις ρίζες μας. Ότι δεν είμαστε πτερά στον άνεμο. Έτσι, έχουμε μια συνέχεια, μια διαχρονικότητα. Και σίγουρα αυτό και ψυχολογικά αλλά και εθνικά αισθάνεσαι το δυνατός, αισθάνεσαι ότι ξέρεις που βρίσκεσαι. Δεν είσαι ξεκομμένος, δεν ξέρεις το πριν. Παραδείγματα σε όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή πληροφορίες που παίρνουμε, λαμβάνουμε από τα από υλικά του αρχαίου κόσμου, αναφέρονται σε ταφικά κτερίσματα, από την επίσης ανίχνευση αρχαίας διατροφής. Όχι πως υπάρχει πόλη μας, ένα αγγείο, το βλέπουμε στο μικροσκόπιο και λέμε «Α, έτρωγε τάδε». Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα υπόλοιμα μέσα. Τότε λοιπόν πώς μπορούμε να βρούμε τι ήταν μέσα στο περιεχόμενο αγγείου? Ξύνουμε λίγο το εσωτερικό του
έχει εμποτιστεί, έχει αυτό το κεραμικό, αυτή η στάμνα κεραμική που λέμε, έχει εμποτιστεί με το περιεχόμενο, όταν είναι γάλα, αν ήταν κρασία, αν ήταν λάδι, αν ήταν άλλο φαγητό, παστό κτλ. Ξέρουμε τα μόρια που έχουν παραμείνει και έτσι γνωρίζουμε το τι ήταν το περιεχόμενο αυτό. Ακόμα λοιπόν μελετάμε και αρχαία διατροφή. Ναυσιπλοεία, ο προσανατολισμός των μνημείων, γιατί ήταν προσανατολισμένος ο ναός του Απόλλωνα προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς ή προς Βοράν. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ναοί που δεν είναι όλοι προσανατολισμένοι όπως σήμερα οι εκκλησίες που λέμε Δύση και Ιερό. Δεν ήταν όλες στο ίδιο σημείο. Ήταν πιο αριστερά, πιο δεξιά. Υπήρχε λόγος ή ήταν τυχαίο. Τελικά βρίσκεται ότι δεν είναι τυχαίο. Υπήρχε λόγος που έχει να κάνει με την ανατολή του ήλιου, την ανατολή των κάποιων λαμπερών αστεριών, που τα είχαν ή θεοποιήσει ή λατρέψει, απέδιδαν στη θεότητα ιδιότητες που είχαν σχέση με το λαμπρό άστρο ή με τον ήλιο και πάει λέγοντας. Οπότε η χάραξη των θεμελίων ενός ναού, ενός μνημείου, ενός βωμού ήταν συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Άλλη πληροφορία που μπορώ να πω είναι στον άειλο πολιτισμό. Εκεί δεν μετράς πλέον το υλικό σου, αλλά μετράς κατευθύνσεις, διευθύνσεις στο χώρο. Και ξέροντας και το πότε έγινε το χρόνο, κάνεις συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, όπως σας είπα, και γενικά με τις θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων λαών. Επίσης, όταν αναλύουμε σκελετικά υπολείμματα από DNA. DNA το γνωρίζουμε όλοι, συγγένειες ανθρώπων, έτσι, μυτοχοντριακό και πυρηνικό DNA, αλλά όταν όμως το βρούμε σε σκελετούς από ταφικά, από τάφους αρχαίους και προϊστορικούς, μπορεί να μελετήσουμε συγγένειες. Π.χ. οι Μυκηναίοι ξεκίνησαν πότε πρώτο ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, βρήκαμε μετά και κάποιους τάφους αργότερα. Είναι οι Μυκηναίοι αυτοί, έχουν σχέση με τους Μενοΐτες. Δηλαδή, πάμε σε τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία για μια χώρα όπως εμείς με αυτόν τον μεγάλο και δυνατό πολιτισμό, έτσι το συζητάμε. Αλλά αυτά δεν είναι δεδομένα. Πρέπει να αποδεικνύονται. Πρέπει να τεκμηριώνονται. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτές οι αμφισβητήσεις τύπου Μακεδονίας, τύπου Αιγαίου κτλ. Που κατά καιρούς ξέρουμε και θεωρούμε ότι τώρα τι λένε, άστο να λένε αυτούς, ας πούμε. Τιμήκαμε μετά από χρόνια, χάνουμε και αυτά και σιγά σιγά συρρυκνώνεται η Ελλάδα. Πρέπει να τεκμηρώνονται και να βγαίνουν, επιστημονικά δηλαδή, και να βγαίνουν προς τα έξω οι υπουργοί μας και οι εξουσίες σε κάθε χρονική στιγμή και να αποστομώνουν αυτό. Συνέχεια όμως, να γίνεται ένα μπαμ-μπαμ συνέχεια, ένα σφυροκόπημα από τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφορία. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται με τους αγαπητούς μας Ισραηλίτες. Τίποτα δεν αφήνουν να περάσει έτσι, στην ντούγκα που λέμε. Οτιδήποτε, αυτοί έχουν τα δικά τους. Με το Σολομώντα, με το Παλαιά Διαθήκη κτλ. Έχουν κάνει γνωστικό αντικείμενο, γνωστικό δηλαδή μάθημα στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, βιβλική αρχαιολογία. Βιβλική αρχαιολογία. Σαν να λέμε το αντίστοιχο εμείς, που θα γελάγανε κάποιοι που τους ξέρουμε, τη γνώση έχουν και είναι και βουλευτές και υπουργοί που τη γνώμη έχουν για την αρχαία γλώσσα και την αρχαία μας Ελλάδα. Όταν τους πεις ότι αυτό που γίνεται με το Ισραήλ θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς και η αρχαιολογία ελληνική να υπάρχει γνωστικό αντικείμενο αρχαιολογικής μυθολογίας ή μυθολογικής αρχαιολογίας, μυθολογικής. Έχει αποδειχτεί τελευταία χρόνια, πάλι με τις επιστήμες αυτές, ότι ο μύθος δεν είναι ο μύθος του παραμύθι. Πίσω από ένα μύθο, κάθε μύθος αντιστοιχεί σε ένα ή σύμβολο ηθικό αρετών κτλ. Ή συμβολικός, δηλαδή αλληγορικό, ή κυρίως ένα γεγονός γεωλογικό, κλιματικό, φυσικό. Πλημμύρες κτλ. Άρα λοιπόν,
δουλεύοντας με την αρχαιομετρία σε τέτοιους τόπους, οι οποίοι τόπους, τοποθεσίες που έχουν αναφερθεί μυθολογούμενα γεγονότα, κατακλυσμοί κτλ. Η έρευνα των υλικών του τοπίου μπορεί να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι όντως υπήρχε αυτό και να δείξει τον χρόνο. Άρα λοιπόν, να πώς μετριέται ο χρόνος που έχει μείνει στη μνήμη των ανθρώπων εκείνης εποχής και μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα και γνωρίζουμε για τον κατακλυσμό του Ογίγου, του Δαρδανού, του Ίνεχου κτλ. Και αυτό είναι κάποια φαινόμενα. Να μην πάμε στους άθλους του Ηρακλή κτλ. Δεν είναι αυτά παραμύθια. Άρα λοιπόν, πολύ έξυπνα το κάνανε οι φίλοι μας κάτω. Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Να εισαγάγουμε μάθηματα τα οποία να είναι. Να αποσυμβολοποιούμε το μύθο. Δεν υπάρχει μύθος, ας πούμε. Ήταν πολύ σοφοί αυτοί που τα κάνανε. Ο Ισίωδος, που γράφανε, ο Όμηρος, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Έχουμε αποσπάσματα των ορφικών που υποτίθεται είναι της δεύτερης ηλιτίας π.Χ. και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αναλύσεις, με αστρονομία, με πληροφορική, αποδεικνύονται και τεκμηριώνονται όλα αυτά. Άρα λοιπόν, άξιζε να υπάρχει ένα τέτοιο αντικείμενο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αειφορία λοιπόν και βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά που σας λέω, πολλά κάνει αυτή η αρχαιομετρία. Είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος. Δηλαδή χρησιμοποιεί από διάφορες επιστήμες το καλό, τη γνώση και τα παντρεύει μαζί για ένα σκοπό. Χρονολόγηση, αρχαία διατροφή, προέλευση, χαρακτηρισμός υλικών, προσδιορισμός σταμένων μνημείων και άλλα πολλά. Πώς συνδέονται με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη? Λοιπόν, στο γενικό πλάνο της βιώσιμης ανάπτυξης γνωρίζουμε ότι οι διάφοροι φορείς έμψυχο υλικό που εργάζονται ή κάποιοι συνεργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη αφορούν αυτά, για αυτά τα οποία κάνουν, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Σε αυτούς τους τρεις πόλους, περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, έρχεται να συμβάλλει επίσης και ο πολιτισμός, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος του κέντρου προηγουμένως, ότι είναι μια μεγάλη, ένας μοχλός ανάπτυξης οικονομικός ο πολιτισμός. Αυτό έχουμε εμείς. Η βιομηχανία μας είναι ο πολιτισμός. Ο βιομηχανισμός ο οποίος πάει με τον τουρισμό μαζί. Έπρεπε να είναι χιλιάδες, εκατομμύρια Κινέζοι και Ιαπωνέζοι και αραβικός κόσμος να επισκέπτονται τους ιερούς τόπους της Ελλάδος. Αλλά δεν το έχουν πετύχει οι ηθήνοντες. Δεν το θέλουν, δεν γνωρίζουν πιθανώς, μάλλον δεν γνωρίζουν. Δεν νομίζω ότι το θέλουν. Δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό επιπλέον, χρειάζεται να αναδειχτούν αυτές οι αρχαιότητες. Όχι απλώς να υπάρχει μια ταμπελίτσα 400 χρόνια π.Χ. άγαλμα κάποιου φιλοσόφου. Αυτό είναι του 1800 αντίληψη. Βρίσκανε κάποια αρχεία και βάζανε μια ταμπέλα. Σήμερα οι νέες τεχνολογίες βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, στην ψηφιακή ανάδειξη. Αυτό που λέμε virtual reality είναι η εικονική πραγματικότητα. Και όχι μόνο. Έχει προχωρήσει η εικονική πραγματικότητα σε επαυξημένη πραγματικότητα. Δηλαδή με κίνηση να τα βρίσκεις όλα αυτά. Να κάνεις ανασύσταση ενός ναού. Κάποιες σποραδικές κινήσεις, έστω και με λίγο παλαιά τεχνολογία, το Ίδρυμα Μήνυος του Ρενεσανσισμού το έχει πετύχει. Φυσικά. Αλλά έδωσε το έναυσμα. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει και από συντονισμένα από την πολιτεία, εννοείται. Επίσης το Ευγενείου Ίδρυμα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά στο άλλο σκέλος του διαστήματος και της αστρονομίας. Αυτές οι τεχνικές, αυτές εννοώ, να εφαρμοστούν στον πολιτισμό. Δηλαδή, αυτό που υπάρχει στην Αμερική, στην Μέμφυδα, τη γενέτειρα του Elvis Presley, που πηγαίνες στους δρόμους από όλο την Αμερική και όλο τον κόσμο για να δουν τον Elvis, πώς θα τον δουν, με ολόγραμμα, με τρισδιάστατη, στους δρόμους να τραγουδάει, να κινείται, περνάς στα σοκάκια της Μέμφυδας και βλέπεις τον Elvis Presley. Το ένταλμα. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε μια πυθία, με ένα ναό, με ένα υπόδρομο. Τον ενίοχο του υποδρόμου. Κάθε τόπος έχει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό να το κάνει ολόγραμμα, να το κάνει ψηφιακά και να κάνει φεστιβάλ 1-2 φορές το χρόνο και να μαζεύει τόσους χιλιάδες
κατοίκος και οι ταβέρνες να ικανοποιούνται και τα ξενοδοχεία, όλα τα μαγαζιά και είναι συνέχεια και δεν είναι μόνο να το κάνει και διεθνές, όχι μόνο για ντόπιους και από τους ξένους. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν, αλλά αυτοί οι τρόποι χρειάζονται ικανούς για να τα υλοποιήσουν. Πάλι φτάνουμε στο σημείο αυτό. Άρα λοιπόν η αρχαιομετρία, το καταλάβατε τι είναι, έτσι, αυτή η μελέτη του αρχαίου κόσμου με τόσους μεθόδους, πράγματι, συνδέεται άμεσα με την αηφόρο ανάπτυξη. Η UNESCO καλεί τον πολιτισμό ένα οδηγό και ένας καταλήτης της αηφόρου ανάπτυξης, το λέει η UNESCO, αλλά κάποιες χώρες προχωρημένες το εφαρμόζουν αυτό και θα σας δείξω παρακάτω πόσα χρήματα παίρνουν όταν επενδύουν στη συντήρηση κάστρων κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε εμείς τώρα για να βοηθήσουμε αυτήν την αηφόρο ανάπτυξη, έχουμε αποτελέσματα και εργασίες που κάνουμε που στοχεύουν στον πολιτιστικό τουρισμό, στην κοινωνική συνοχή, πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία αυτός ο όρος και πολύ σπουδαίος γιατί βλέπετε τι γίνεται αν μια ματιά στα ένα ζάπι τηλεοράσεις όταν δείτε ότι υπάρχουν κόντρες μεταξύ μας. Είμαστε κοντά σε εμφύλιο, λένε τα μίντια και όλα αυτά. Καλλιεργούν το φόβο, την ανασφάλεια. Πού είναι η κοινωνική συνοχή? Αυτό που σας λέω ενισχύει και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Όταν τα παιδιά από το γυμνάσιο, από το λύκειο, από το δημοτικό πηγαίνουν σε τέτοιους τόπους και σε τέτοια κέντρα και βλέπουν το παρελθόν, βλέπουν την παιδεία που αναπτύχθηκε στον τόπο αυτόν, βλέπουν την τεχνολογία, βλέπουν τι αξία έχει αυτός ο τόπος και φυσικά αυτό ενώνει, γιατί έχουμε ένα κοινό, μια κοινή αρχή. Δεν είμαστε διάσπαρτοι από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν θέσεις εργασίας, γιατί όταν δημιουργούνται τέτοια κέντρα που σας λέω, πάρκα αρχαιολογικά, ένα μουσείο ψηφιακό, θα γίνουν και άλλα μαγαζάκια, με την καλή έννοια, γύρω-γύρω, τα οποία θα δίνουν κάποια προϊόντα, κάποια πρότυπα κτλ., κάποιες κασέτες, οτιδήποτε, στον κόσμο που θα έρχεται. Αυτός ο κόσμος θα τρώει, όμως, και θα μένει. Θέσεις εργασίας, λοιπόν, για αυτές για αυτές τις υποδομές χρειάζεται ψυχολογικό. Ποιος θα το κάνει? Να είναι ένα δωμάτιο μόνο? Χρειάζεται ψυχολογικό. Να λοιπόν θέσεις εργασίας αυξημένες. Και όταν αυτό το επεκτείνεις και το πολλαπλασιάζεις, θέλεις και άλλο πρόσωπο μετά. Και δεύτερο πρόσωπο. Και τρίτο πρόσωπο εργασίας. Και μέσα σε αυτά η ουσία είναι η ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμογών, των ψηφιακών εφαρμογών. Είμαστε ακόμα πίσω σε αυτά. Και κάποια χρήματα που δίδονται από τα ΕΣΠΑ για ψηφιακές εφαρμογές, δυστυχώς αποδεικνύονται, έχουν αποδειχθεί δηλαδή, άχρηστα. Και δεν υπάρχει καμιά συνέπεια, καμιά τιμωρία σε εταιρείες που το έχουν αναλάβει και τα έχουν εγκαταστήσει. Να πούνε γιατί, τι κακό υλικό μας έβαλες, γιατί δεν λειτουργεί. Κανείς δεν ζητάει σε κανέναν γιατί δεν λειτουργούν αυτά. Πολλά χρήματα σε τέτοια θέματα. Δεν λέω παραπάνω. Τυχάνει να έχω περάσει και από θέσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και έχω μια άποψη προσωπική σε αυτά που σας λέω και δεν είναι απλώς απλή σκέψη του λέγοντος. Μία πρώιμη υπόδειξή μου για αυτά που λέμε τώρα ήταν ένα αρθράκι ζουμερό, που θα έλεγα, στον επενδυτή το 2009 για την αξία αυτής της πολιτιστικής θεάσης της οικονομίας και στην εκπαίδευση αλλά και στον τόπο. Δυστυχώς ήταν μια συγκυρία που θα μπορούσα να πω εκείνο το 2009, που άρχισε η κρίση, το βλέπα, το προέβλεπα, να κινηθούν κάποια νήματα, αλλά έμεινε απλώς ένα άρθρο για να το διαβάσουν κάποιοι, δεν έγινε τίποτα άλλο. Αναλύω ακριβώς πώς πρέπει να μπει μέσα από το σχολείο, μέσα από το πανεπιστήμιο αυτό το μάθημα, σαν μάθημα να γίνει, ούτως ώστε μετά οι πτυχιούχοι να μην ζητούν μόνο θέσεις στο δημόσιο, αλλά μπορούν να αναπτύξουν και πρωτοβουλίες ιδιωτικές. Μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από το management. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε αξιοποίηση ερωτημάτων, πολλά
προσφέρονται πολλές λύσεις σε ερωτήματα που αναφέρονται στο πού, μέθοδο εντοπισμού, πού βρίσκεται αυτό. Με την εφαρμογή μεθόδων εντοπισμού κάποιου που δεν φαίνεται και της γεωπληροφορικής, εντοπίζουμε χωρίς ανασκαφή, εκτελώντας επιφανειακές μετρήσεις στο έδαφος. Είναι σε μια ακτινογραφία υπεδάφους, όπως σας είπα. Το πότε, ερωτήματα, με την εφαρμογή μεθόδων χρονολόγησης. Προσδιορισμός ηλικίας σε τέχνη έργα και σε μνημεία. Το πώς, πώς κατασκευάθηκαν αυτά, από τι αποτελούνται, πώς διαπιστώνεται με μέθοδος ανάλυσης προσδιορισμού χημικών στοιχείων και άλλα μέσα η σύσταση και η προέλευσή τους. Είναι το μάρμαρο αυτό που έγινε ο ναός εδώ της Αφροδίτης π.χ. από την Πάρο, είναι από την Άξο, είναι από τη Θάσο, πήγα και το πήραν από εκεί. Βγαίνουν λοιπόν συμπεράσματα τα οποία δένουν το παζλ, το πώς σχέσεις που είχαν οι πόλεις στην αρχαία εποχή, οι δρόμοι που ακολουθούσαν και τέτοια. Και το γιατί. Γιατί κατασκευάστηκαν αυτά που βλέπουμε. Κάποιο λόγο είχαν. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το λόγο της χρήσης τους. Άλλες αναλύσεις επιφανειακές που έχουν εμποτίσει μέσα με μόρια που έχουν μείνει για τη χρήση τους και βρίσκομαι και το τρόπο που χρησιμοποιούνταν αυτά. Τα μέσα της αξιοποίησης είναι η εφαρμογή των συστημάτων της πληροφορικής στον τομέα του πολιτισμού με την τεκμηρίωση των μουσιακών αντικειμένων που σας είπα προηγουμένως. Σας τα είπα γενικά και τώρα επί τούτου σιγά σιγά βαδίζω αναλυτικά στο ένα προς ένα για να ξαναθυμηθείτε αυτά που σας είπα στην αρχή τα γενικά. Με τη διαχείριση των μουσιακών διαδικασιών που τα αφορούν. Η διαχείριση είναι μια λέξη της μόδας, όπως είναι και η οικονομία της μόδας. Ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί αυτά είναι διαχρονικά. Όπως είναι οι αξίες διαχρονικές, η διαχείριση είναι κάτι διαχρονικό. Να φτιάξεις ακόμα και μια επιχείρηση, να φτιάξεις, αν έχεις διαχείριση, έπεσες έξω. Λοιπόν, το management είναι, ήταν, είναι και θα είναι. Η οικονομία ήταν, είναι και θα είναι. Τώρα μας έπιασε ο καημός, θέλουμε να κάνουμε να ασχοληθούμε με την οικονομία και τι σημαίνει η κρίση κτλ. Τώρα μας έπιασε να βάλουμε management, τη λέξη κοντά σε, να την κολλήσουμε, ας πούμε, με κάποιους άλλους όρους για να ότι κάνουμε και management. Δηλαδή, είμαστε καθυστερημένοι σε αυτό. Έτσι, δεν έχουμε όραμα. Αυτά όταν συλλαμβάνει κανείς κάποιον να φτιάξει, το φτιάχνει από την αρχή. Και μάλιστα βάζει και πιο πολύ, βγάζει λέξεις μέσα ή όρους που αναφέρονται στο απότερο μέλλον που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί σήμερα. Άρα λοιπόν δουλεύεις για το μέλλον. Δεν κινείσαι εκ των υστέρων για να καλύψεις κάτι το οποίο είναι επίκαιρο και είναι στιγμή το είδες. Επίσης με τα μέσα αξιοποίησης που σας λέω, διαχείριση και οι τεχνολογίες πληροφορίας. Στα πολυμέσα, με ψηφιακή αναπαράσταση ή προσομοίωση αυτών των ευρημάτων, ώστε να αποκτάτε απευθείας μία επίσκεψη στον χώρο μέσω μιας τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας. Αντί να πάει κανείς σε ένα μουσείο και να γυρίζει, να τρώει τσίχλα ή να μείνει και καπνίζουν, να έχουν και ραδιάκια κτλ. Αχ, τους λένε φίλε και σταματήστε, πάνε πιο πέρα, τα συνεχίζουν πάλι. Να πάνε πρώτα να περάσουν από ένα αίθουσα ψηφιακής αναπαράστασης του χώρου, να μοιηθούν, να πάθουν το πρώτο σοκ, πώς ήταν εκείνη η εποχή, ούτως ώστε να περπατήσουν μετά, να το σεβαστούν και να σκέπτονται αυτά που είδαν, ποια ήταν. Πώς ήταν εκεί που πατάνε, ας πούμε, αυτόν τον τόπο. Ξεχνούν όλα τα άλλα, τα βέβυλα. Άρα, λοιπόν, ένα απλό μουσείο ψηφιακό, το οποίο φυσικά για να πάει να το επισκεφθεί, θα φυσικά να τον οβολό του. Δεν λέμε πολλά λεφτά. Εδώ πηγαίνω στις ταβέρνες, από εδώ από εκεί τα λεφτά ο νεοέλληνας τα ξοδεύει, παρά την κρίση, ξοδεύει πολλά. Και για τα παιδιά του και για το ένα και το εμπιτζίνι του κλπ. Τώρα θα δώσει 3 ευρώ να πάει να δει αυτό, δεν είναι τίποτα. Άρα λοιπόν, 3 ευρώ όμως, όταν υπολογίσει κανείς ένας δήμος, και αυτό δίνω έμφαση από το κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από bottom up που λένε στην Εγγλέζη, δηλαδή από τον τόπο, το δήμο, την περιφέρεια, προς το κράτος, προς τα πάνω, την εξουσία. Όχι απάνω, από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, θα δώσει τον οβολό του, αυτά λοιπόν θα τα χρησιμοποιεί ο τοπικός άρχοντας, θα έχουν αποφασίσει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για επένδυση στον πολιτισμό, σε μια έρευνα που θέλει να κάνει ένας ντόπιος. Να τα χρήματα λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένουμε από τους άλλους. Φασόλι το φασόλι, γεμίζει το σακούλι.
Εγώ ξέρω στους Δελφούς τα καλοκαίρια περνάνε 50.000 μαθητές, φοιτητές, ξένοι και Έλληνες. 50.000. Ένα απλό προπολογισμό. Αν κάνετε, θα βρείτε πολλά λεφτά. Λοιπόν, τόσα λεφτά κάνεις μετά επένδυση. Δεν σπάς μια λάμπα ή χαλάει κάτι και, λέτε, και λένε πού να βρούμε λεφτά να πάρουμε τη λάμπα. Είσαι ανεξάρτητοι. Με ένα, απλή, μια απλή σκέψη. Ένα ψε... Άρα λοιπόν, μπέτε σε ένα ΕΣΠΑ, πάρετε τον υποδομή, την βασική που είναι για 3D. Λέιζερ κτλ. Έχεις την αίθουσα, την διαμορφώνεις, δεν είναι πολλά λεφτά αυτά, αλλά κάθισματα, ένα υπάλληλο προσωπικό το οποίο θα αυτοχρηματοδοτείται. Δεν χρειάζεται να ζητάμε από τα υπουργεία. Αυτά τα λεφτά από τον οβόλο του κάθε μαθητού και του ανέου που θα πηγαίνει να είναι μια ωραία τριζιάστατη που βάζουμε και τα γυαλιά και πέρα και εντυπωσιαζόμαστε, ας πούμε, παρουσιάσει του χώρου, του τόπου που θα επισκεφθείς. Αυτό έχει συνέπεια να πληρώνεις και τον υπάλληλο, να πληρώνεις και την καθαρίστρια, να κάνεις και κάτι άλλα πράγματα, καταλάβατε. Με αυτό το πνεύμα. Με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Εντοπισμός πολιτισμικών μνημείων, πολιτιστικά πάρκα, πολιτιστικός ορισμός. Βέβαια, όταν εντοπίσεις μια αρχαία πόλη, μπορεί να γίνει αυτό ένα πάρκο μετά, αρχαιολογικό. Όχι να μείνει ένα μουσείο υπαίθριο. Και τα ευρήματα, το ευρήματα στο μουσείο το κανονικό. Πας και στο χώρο και στο μουσείο. Άλλος οβολός από εδώ, άλλος οβολός από εκεί. Άσε που υπάρχουν και έξυπνες κινήσεις που το έχει πετύχει νομίζω ο Δήμος Βέρειας. Ότι σου βγάζουν και μια κάρτα και σου λένε με αυτήν την κάρτα που κάνει 8 ευρώ, θα πας και στο ένα και στο άλλο και στο άλλο. Και μπορεί να ψωνίσεις και από το μπακάλι κατάδι, ας πούμε, με 10% έκπτωση. Βοηθάς και τον ντόπιο επιχειρηματία, βοηθείται και ο Δήμος, βοηθείται όλοι. Δίνω έμφαση στο Δήμο, κύριε Δήμαρχε, και στη μονάδα που λέμε, τη μεγάλη του Δήμου. Δεν λέω περιφέρεια, πάει πιο μακριά. Ο Δήμος όπως έχει γίνει τώρα είναι αρκετά μεγάλος. Λοιπόν, διότι χάνει και εγώ να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικό Σύμβουλος, στο Δήμο Δελφών. Και έτσι έχω κάποια εμπειρία και ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Τα λέω, τους λέω όλα αυτά. Εντάξει. Θα το συζητήσω μια άλλη φορά τις απόψεις μου, αν έχετε, σας βλέπω, είσαστε πολύ ορεξάτος και δυνατός και αυτά που κάνετε πρωτοποριακά, ειλικρινά το λέω, να σας δώσω από κάποιο, σαν μέλισσα θα είστε, θα παίρνετε από κάθε έναν κάτι, το κάτι. Κάνετε το puzzle μετά και βούρου στην επόμενη φορά να τα υλοποιήσετε με ένα ΕΣΠΑ. Αλλά πείτε, αυτό είναι το ΕΣΠΑ. Ο δρόμος και τα λοιπά, εντάξει, θα γίνει, κοτσογίνει, γεφυράκι, αυτό θα γίνει, εντάξει. Αλλά το κύριο είναι η ανάπτυξη, να κοιτάτε μπροστά. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο το οποίο θα μας δίνει λεφτά. Ανταποδοτικά ωφέλη. Οτιδήποτε δίνουμε να μας δίνει επί 10. Λοιπόν, άρα λοιπόν και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Συμβάλλουμε στον εντοπισμό, μελέτη, διατήρηση και συντήρηση των μνημείων και έργων τέχνης, πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία είναι η βάση, όπως καταλάβατε, για τη μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου. Στους τομείς της τέχνης και της γνώσης, είναι και επιστήμη, δεν είναι μόνο οικονομία. Έτσι. Και τελικά φυλάσσονται και εκτίθονται σε μουσεία και υπαίθριους χώρους. Όλα τα παραπάνω, όπως βλέπετε, αποτελούν την πολιτιστική διάσταση της αηφόρου περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και την αγορά εργασίας. Όλοι γνωρίζουμε, ο τουρισμός είναι πολύ διαστατικός, αξιοθέατα, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, διασκέδαση. Οι πολιτιστικές δράσεις, έτσι. Αλλά οι τρεις πυλώνες στις πολιτιστικές δράσεις είναι η τέχνη, η παράδοση, η αρχαιολογικά και η ιστορικά μνημεία. Και εδώ στα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, όπως βλέπετε, βάζω τον όρο αυτό που εγώ σας παρουσιάζω σήμερα, τον άγνωστο για σας πιο πολλούς, αρχαιολογία και αρχαιομετρία. Πόσο σπουδαία είναι για να τεκμηριώσει, αναδείξει, καταγράψει, ανασυστήσει όλα αυτά. Άρα λοιπόν η επίσκεψη τουριστών σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος οριοθετεί τη διτή πλέον έννοια τουρισμός και πολιτισμός. Να πώς λοιπόν μπαίνουμε και στον τουρισμό. Και όχι μόνο, θα δείτε ότι μπαίνουμε και στη διπλωματία. Έχετε ακουστά για την πολιτιστική διπλωματία.
Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ανύπαρκτος, το ξέρω. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πολιτιστική διπλωματία. Οι προηγμένες χώρες την έχουν αναπτύξει πάρα πολύ. Το cultural diplomacy ή cultural politics. Που δυστυχώς δεν έχει υποστηριχθεί εδώ στη χώρα μας. Να βγουν δηλαδή υποστήμονες οι οποίοι θα έχουν αυτό το πάντρεμα της διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και του πολιτισμού. Εμείς η χώρα με το που βασιζόμαστε σε πολιτιστικές λύσεις έπρεπε αυτή να το έχουμε αναδείξει. Οι αρχαιολογικές επιστήμες λοιπόν μπορούν να συμβάλλουν, οι αρχαιολογικές επιστήμες, αρχαιομετρία, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρουν λύση με την ανάδειξη, με τον εντοπισμό οθαμένων μνημείων, τη μελέτη, την έρευνα κτλ. Και για μουσιακή έκθεση για εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς. Πώς να μην είναι αηφόρο. Φυσικές επιστήμες λοιπόν, μαθηματικά, αστρονομία, γεωλογία, όλα αυτά που γνωρίζετε, στην επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων. Κάνω ένα σάμαρι επίσης για να επενθυμίζω αυτά που λέω, γι' αυτό βλέπετε κάποιες επαναλήψεις. Άρα λοιπόν προσδιορίζουμε τον χρόνο, προσδιορίζουμε τη σύσταση των προέλευσης των υλικών, εντοπίζουμε θαμμένες αρχαιότητες, αναγνωρίζουμε και τεκμηριώνουμε διακίνηση αγαθών με το εμπόριο, αποσυμβολοποιούμε τα μυθολογούμενα, βοηθούμε στην ανάδειξη τεκμηρίωση λατρευτικών ηθών και εθίμων, προσδιορίζουμε αρχαία διατροφή, βγάζουμε, εξάγουμε κρυμμένη πληροφορία μέσα από τα δείγματα, ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Κρυμμένη πληροφορία. Την αναδείξαμε. Ένα φως, βγάλαμε ένα φως που υπάρχει, μια πληροφορία. Φωτεινή. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά, η αρχαιομετρία, οι φυσικές επιστήμες δηλαδή, απαντούν στο πού, στο πότε, στο πώς και στο γιατί. Πώς λοιπόν να μην καλέσουμε διεπιστημονική προσέγγιση. Πρέπει κανείς να έχει γνώσεις από πολλά πεδία θετικών επιστημών και όχι μόνο. Γεωπληροφορική, αλληλεπίδραση των υπολογιστών με τον άνθρωπο και τεχνολογίες της πληροφορίας. Όλα αυτά, επιμένω, τεκμηριώνουν τα μουσιακά αντικείμενα. Διαχειρίζονται μουσιακές διαδικασίες και τυπική αναπαράσταση πληροφοριακών δομών. Βοηθούν με τις τεχνολογίες πληροφορίας στα πολυμέσα με ψηφιακή αναπαράσταση και προσομοίωση, ώστε να αποκτά απευθείας επίσκεψη στον χώρο μέσω τρισδιάστατης απεικόνησης. Συμβολή στον εντοπισμό θαμμένων μνημείων, μελέτη πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση και συντήρηση των μνημείων και έργων τέχνης. Ναι, μεν το βρίσκομαι, αλλά πρέπει να το συντηρήσω μετά. Μπαίνουμε και στη διαδικασία της διατήρησης και συντήρησης με υλικά τα οποία να είναι συμβατά με τα αρχαία υλικά, ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να μην υπάρχουν χημικές αντιδράσεις και έχουμε εξαλλοιώσεις και καταστροφές. Όλα τα παραπάνω λοιπόν φυσικά για μια φορά αφορούν την πολιτιστική διάσταση μιας αηφόρου περιφερειακής οικονομικής ανάδειξης και αγορά εργασίας. Να σας δείξω μερικά αρχαία κατάλοιπα. Λέμε για τα τι είναι αυτά τα αρχαία. Είναι πόλεις, είναι κρανία, είναι ρημοτομία, σκάλες και δρόμοι οι οποίοι είναι καταστραμμένοι από σεισμούς, τους βλέπουμε, ταφές, βέλη, κεραμική και οργανολογία. Χρειάζομαστε πολλή οργανολογία. Είναι δυνατόν να την έχουμε όλη αυτή την ακριβή. Okay. Αυτό που κάνουμε είναι ένας καταμερισμός πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Σε αυτό έχουμε πάλι έλλειψη. Ο κάθε ένας καθηγητής ή ερευνητής έχει ανάγκη από κάτι που νομίζει, του αρέσει και τα λοιπά, το παίρνει. Δεν σκέπτεται η πολιτεία ή να υπάρχει ένα σχέδιο εθνικό, ότι θα πάρουμε τρία όργανα, ένα Κρήτη, ένα Θεσσαλονίκη και ένα Αθήνα, να εξυπηρετεί τους ειδικούς. Θα πάρουμε ένα όργανο το οποίο κάνει τόσα πολλά λεφτά, αλλά αυτό θα είναι να εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να υπάρχει ένας ορθολογιστικός καταμερισμός της προμήθειας εξειδικευμένων υψηλής τεχνολογίας οργάνων. Γίνεται άλλα αντάλλων. Άλλος παίρνει ένα από εδώ, άλλος παίρνει ένα από εκεί. Το ίδιο παίρνει ο ένας από εδώ, το ίδιο, παρόμοιο παίρνει ο ένας από εκεί. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση υπάρχει στην Αγγλία, στη Γερμανία. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και ξέρουν ότι όταν θέλω να πάρω τη μέθοδο SIMS, θα πάω στη Λιόν, ξέρω, θα κάνω μια αίτηση.
πάρω σειρά και θα πάω να κάνω τη μέτρησή μου. Δεν σημαίνει ότι δεν το έχει το εργαστήριό σου επειδή είσαι τόσα λεφτά, δεν θα το κάνει. Αλλά λοιπόν, ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει χρησιμοποιώντα τα όργανα του εργαστηρίου σου και όλα, ό,τι άλλο δεν έχει. Υπάρχει πρόγραμμα, συντονισμός που πηγαίνεις και κάνεις σε άλλα κέντρα θεσμοθετημένα και με τάξη και συντονισμό. Να σας πω ορισμένες εφαρμογές. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Όλοι το γνωρίζουμε, νομίζω, έτσι, αυτό που βρέθηκε στα αντικύθαρα, έτσι βρέθηκε και το βλέπετε πως εξωτερικά, οπτικά δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι ήταν μέσα. Έτσι, δεξιά είναι η αναπαράσταση των γραναζιών που αποκαλύφθηκαν μετά από μια ειδική εφαρμογή ακτινογραφία, σαν την τομογραφία, την αξιολογική τομογραφία που κάνουμε στον άνθρωπο. Κάτι παρόμοιο κάναν και στο όργανο αυτό και βρήκαμε λεπτομέρεια πλέον τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Γιατί το λέω αυτό. Απεκάλυψε λοιπόν, έγινε μια αποκωδικοποίηση του εχειριδίου χρήσης. Πώς χρησιμοποιείται. Νέες πληροφορίες για τη χρήση τους ως αστρονομική συσκευή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, γιατί θα το συνδυάσουμε με την οικονομία. Λοιπόν, πριν ότι σας το πω, σας λέω μερικά, τώρα δεν θα σας αναλύσω αυτούς τους όρους, αλλά είναι σπουδαία ευρήματα που σημαίνει γνώριζαν το 2ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες πολλά αστρονομικά φαινόμενα. Το ζυδιακό, το συνολιακό μερολόγιο, τον 19ετή κύκλο 19 ετών του Μέτωνα, τριπλό σάρος, ελληνικές επιγραφές, πρόγνωση εκλήψεων, εκλήψεις, πάρα χαράγματα, τι να σας πω, περίοδοι 19, 76, 18 ετών κτλ. Τα οποία έχουν σχέση με προσδιορισμούς του χρόνου, φαινομένων κτλ. Λοιπόν, αύξηση επισκεψιμότητας από το μηχανισμό των αντικυθύνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Συνέβαλε στον πολιτιστικό τουρισμό. Συνέβαλε στην διεθνή πολιτιστική διπλωματία. Να, που σας έλεγα αυτό, αλλά δεν υπάρχει πρόσωπο ή πρόσωπα ή υπηρεσία από το Υπουργείο που να δώσει έμφαση σε όλο τον κόσμο. Να δώσει δηλαδή σε έναν, δύο, τρεις επώνυμους καλλιτέχνες, αντί να τους βάζουμε και να τους κάνουμε υπουργούς και να τους θεοποιούμε και να τους κάνουμε και πρωτομές, αφού είναι γνωστοί και τραγουδάνε, έχουν ωραίο φωνή και είναι όμορφοι, δώσουν μια τσάντα και σου λες πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο να διαδώσετε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Πρεσβευτές να είναι, όχι υπουργοί, ούτε υπουργίνες. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτιστική διπλωματία. Με την ορθή λοιπόν παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο μηχανισμό των αντικυθύνων, ορθή έγινε ένα πείραμα. Με μεγάλη δυσκολία η ομάδα το πέτυχε αυτό, γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις από υπουργεία κτλ. Και όλος ο μηχανισμός δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν έχουν αναλυθεί ακόμα. Αναμένουν την έγκριση της υπηρεσίας να δοθεί άδεια και να κάνουν και στα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Έγινε προσομοίωση. Έγινε animation, έγινε πώς λειτουργούσε, καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, έχει πάει σε όλο τον κόσμο η έκθεση αυτή, αλλά πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων. Αν δεν υπήρχαν συνάδελφοι αυτοί, βοηθούσαν σε διανύμω η πολιτεία. Το αποτέλεσμα ήταν, ήθελα να σας δείξω αυτό, η έκθεση 6 Απριλίου του 12 έως 28 Απριλίου του 2013, που ήταν η έκθεση στο Μουσείο, του Εθνικό Μουσείο, η πηγή, στατιστικά στοιχεία από το 2011, ποιος είναι ο αριθμός των επισκέψεων, κανονικό εισιτήριο, μειωμένο, ελευθέρας, μαθητές, και μετά το 12 που ξεκίνησαν 6 Απριλίου να επισκέπτεται, να ανοίγει η έκθεση, μέχρι 28 Απριλίου του 2013, ένα χρόνο δηλαδή, και βλέπετε τη μεγάλη αύξηση που είχαμε και στους μαθητές και τα λοιπά. Μεγάλη αύξηση. Λοιπόν, αυτό και πάλι είναι μικρή ανάδειξή του. Θα μπορούσε να γίνει δεκαπλάσια, να έρχονται Κινεζάκια, να έρχονται Ιαπωνεζάκια, να έρχονται από την Αραβία. Άραβες έχουν πετρέλαια, έχουν χρήματα. Λοιπόν, να επισκέπτονται αυτό και να γίνεται και μάλιστα και να μπαίνουν μέσα σε μια αίθουσα, να βλέπουν μια αναπαράσταση και μετά να βλέπουν και τα εκθέματα. Καταλάβατε, αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Το περιορίσαμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και πάλι η επισκεψιμότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παραδείγματα που έχουν γίνει, στα αρχαιολογήματα θα κάνω και τελειώνω,
με την εφαρμογή των αρχαιομετρικών μεθόδων, αλλά που το αποτέλεσμά τους δεν έμεινε στα επιστημονικά περιοδικά μόνο, αλλά αξιοποιήθηκε και πέρα από αυτά. Δηλαδή, ένα σπήλαιο που βρέθηκε το Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, σας λέω ένα παράδειγμα, ένα παλαιολιθικό δηλαδή έβριμα, έτσι, κάτι μεταξύ Neanderthal και Homo sapiens, έγινε αξιοποιήσιμο και επισκέψιμο. Και έχουν αρκετά σπήλαια. Δηλαδή, ένα σπήλαιο όταν βρεθεί κατοίκηση και σπουδαία ευρήματα, ο Δήμος, περιφέρεια, πάντα πιστεύω στο Δήμο, σε εφορία φυσικά, σε συνεργασία φυσικά με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Εννοείται. Αλλά την πρωτοβουλία θα την πάρει ο Δήμος. Στην αρχαιολογική υπηρεσία δεν ασχολούνται αρκετοί με την έρευνα. Πιο πολλοί ασχολούνται με σωστικές ανασκαφές, δηλαδή έχει συνέβη κάτι και πάνε να δουν τι, να σταματήσουν ή να σου πούνε βρέθηκαν αρχαία. Έχουν λίγο προσωπικό, σίγουρα. Δεν έχουν πολύ. Οπότε εν μέρει δικαιολογούνται ότι δεν έχουν προσωπικό, μας τραβάνε από εδώ και από εκεί να βρούμε τι βρέθηκαν. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε έρευνα. Okay. Πάει ο Δήμος λοιπόν και ξεκινά και λέει: εντάξει, εγώ θα βρω από το ΕΣΠΑ ένα κονδύλι, θα πάω στο Πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ, το ξένο ή το ελληνικό. Υπάρχει μεγάλη επιλογή και μέσα στη συνεργασία μαζί σας θα κάνουμε την ανασκαφή αυτή. Και θα κάνουμε αυτή την διαχείριση μουσιακή. Λοιπόν, να το ΕΣΠΑ, προχωράμε βούρα, ας πούμε, σε αυτό το σπήλαιο που έχουμε. Να το κάνουμε αξιοποιήσιμο. Και σπήλαια πάρα πολλά έχουμε. Έχουμε μια χώρα που κυρίως το πέτρωμα είναι ασβεστολιθικό, οπότε όταν είσαι ασβεστολιθικό πέτρωμα σημαίνει ότι έχουμε σπήλαια πολλά. Άλλα είναι εργαλεία οψιανού που βρίσκονται θέσεις επεξεργασίας για να φτιάξουν εγχειρίδια, βέλη. Το παίρνουν από τη Μήλο, κυρίως έρχονταν και υπάρχουν τοποθεσίες που έχουν επεξεργασία εδώ. Υπάρχουν στην Κύθνο, γνωρίζω πολλές θέσεις. Αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρεται κανείς. Θα πεις, ποιοι γνωρίζουν για να το ενδιαφέρονται. Είπαμε, η αρχαιολογική υπηρεσία είναι λίγα άτομα, καταπιάνονται πολύ με γραφειοκρατία, τους δικαιολογεί μέχρι ένα σημείο. Αλλά από εκεί πέρα, όταν υπάρχει ομάδα επιστημονική από ξένες αρχαιολογικές σχολές ή από πανεπιστήμια και βρίσκονται και το κονδύλι το απαιτούμενο, με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αναδειχθούν θέσεις που φέρουν εργαλεία, που φέρουν υπολείμματα κτηρίων, κτισμάτων. Να το αναδείξει κανείς και να το κάνει μια ανασύσταση και να γίνει επισκέψιμο μετά. Περίφραξη, φωτισμός, αυτό εννοώ. Με τους οψιανούς είναι γυαλί υφιστιακό, το οποίο ο άνθρωπος έφτιανε διάφορα εγχειρίδια, μαχαίρια, βέλη, πριν την έλευση των μετάλλων. Λοιπόν, είναι σπουδαίο, γιατί το έπαιρναν, ερχόταν με εμπόριο από την Μήλο, πήγανε με καράβια εκεί πέρα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Επίσης, πότε χρονολογήθηκε αυτός ο ψιανός. Χρειάζεται μια όργανα τα οποία είναι πολύ ακριβά. Δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, μα τα έχουν κάποιοι άλλοι. Πληρώνεις να σου κάνει τη μέτρηση και μετά εσύ το αξιολογείς και βρίσκεις την ηλικία του. Γιατί γίνεται η χρονολόγηση των ψιανών? Γιατί γίνεται ανακάλυψη και τεκμηρίωση και επιβεβαίωση προϊόμων οικισμών. Τι σημαίνει αυτό? Πόσο παλιά οι Έλληνες κατοικούσαν εδώ στην Ελλάδα κάτοικοι? Έλληνες, υποτίθεται, γίνεται μετά την έλευση των Μυκηναίων, 1700 περίπου, π.Χ. 1800. Αλλά πριν ποιοι ήταν οι πελασγοί, οι Μινωίτες? Και πιο πριν ποιοι ήταν? Και πιο πριν ποιο ήταν? Άρα λοιπόν, βρίσκοντας εργαλεία, δηλώνει παρουσία ανθρώπου. Και όταν βρίσκεις μάλιστα και πολλά άλλα ευρήματα, δηλώνει παρουσία οικιστική, όχι περιστασιακή, εποχιακή. Άρα λοιπόν τεκμηριώνεται ότι πριν το λιώσιμο των πάγων, το 11.000-10.000 χρόνια πριν Χριστό, υπήρχε κατοίκηση στο Αιγαίο και στην Ελλάδα. Και δεν ήταν περιστασιακή η παρουσία ανθρώπων, όπως υπήρχε μια θεωρία κάποιων Αμερικάνων. Αυτό έχει ανατραπεί τώρα. Μέσα από τα εργαλεία αυτά που βρήκαμε όμως, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε θέση αρχαιολογική, τοποθεσία που κάνανε επεξεργασία του υλικού, που το παίρνανε από τη Μήλο, που σημαίνει ξέραν να πάνε και να το πάρουνε. Πάμε πιο πίσω στην ναυσιπλοεία λοιπόν, στο 11.000. Υπήρχε ναυσιπλοεία το 11.000 λοιπόν. Αυτές οι νέες απόψεις ανατρέπουν έτσι κάποιες περιθωριακές ή κάποιες υπερβολικές ή εθνικιστικές τάσεις κάποιων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, αλλά εδώ τεκμηρώνουν τα θέματα.
Σε μια τέτοια περίπτωση που γνωρίζει κανείς επιφανειακά τα ευρήματα, μπορεί να κάνει ανασκαφή μετά. Και ανασκαφή δεν την κάνει στοιχεία. Θα εφαρμόσει μεθόδους ανασκαφής, μεθόδους εντοπισμού αρχαιοτήτων για να βγάλει αυτά που είναι από κάτω. Θα του πει: εδώ θα πας κάποιος, όχι εκεί. Οπότε κάνει οικονομία ενέργειας και χρόνου. Ο αρχαιολόγος μπορεί να βρει κάτι, ένα αγκονάρι και να αρχίσει να σκάβει εκεί πέρα. Όχι, αφού μπορεί να κάνουμε σάρωση όλου αυτού του τόπου μέσα σε μισή μέρα και να σου πούμε ακριβώς τι είναι από κάτω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνει να σκάβει. Θα σου πούμε πρώτα εμείς τι είναι και μετά σου πούμε πήγαινε και σκάψε. Και γίνεται επισκεψιμότητα του σπηλαίου. Και συνήθως αυτά είναι προϊστορικά και είναι σε σπήλαια. Επισκεψιμότητα του σπηλαίου. Και υπάρχουν αρκετά σπήλαια στην Ελλάδα τα οποία είναι επισκέψιμα, το ξέρετε, και πληρώνουμε και πάμε. Και μπλουζάκια βγάζουν. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις γύρω μας. Δεν είναι μόνο αυτό, καταλάβατε. Ο προσδιορισμός της ηλικίας. Γιατί τα χρονολογούμε? Ποια είναι η αξία της χρονολόγησης? Γιατί υπάρχει μια ταξινόμηση χρονική? Διότι αν έχουμε ευρήματα σπουδαία στο μάτι μας, έτσι, καλλιτεχνήματα κτλ. Αλλά δεν ξέρουν πότε έγιναν, δεν έχει αξία πλέον αυτό το εύρημα. Πρέπει να το χρονολογήσουμε. Και όσο λένε αυτό το σπουδαίο εύρημα, δηλαδή σπουδαίο από πλευράς τεχνικής, τεχνολογικής, να ακούτε να λέει 7.000 χρόνια προ Χριστού, τότε θα πρίνει την αξία του, δίνει την αξία του. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο και βάζει μια τάξη σε όλη τα φαινόμενα και στην... Εδώ ένα παράδειγμα είναι ο άνθρωπος των πάγων στις Άλπεις, ο Ότζι, επειδή είναι η περιοχή που βρέθηκε ο Ότζι, λέγεται τον Ότζι. Λοιπόν, βρέθηκε με όλο τον εξοπλισμό του που φορούσε, έγινε συμπλοκή με κάποιους άλλους εκεί πάνω στην Άλπη και αυτός τραυματίστηκε και μετά πήγε κάποια μέτρα πιο πέρα, δεν άντεξε άλλο, έπεσε κάτω να ξεκουραστεί και έμεινε εκεί πέρα. Τα χιόνια τον κάλυψαν και αυτό διατηρήθηκε. Και λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου έλειωσαν οι πάγοι, λιώνουν οι πάγοι εποχιακά στις Άλπεις και κάποιοι ορειβάτες δεκαετία του 90 το εντόπισαν. Και ευτυχώς το εντόπισαν έγκαιρα, διότι θα είχε σύψει. Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκε όλος ο εξοπλισμός του, πώς ήταν ένας άνθρωπος του 3200 π.Χ. Πέρασαν Μινοΐτες, πέρασαν Μικηναίοι, πέρασε ο Περικλής, ο Αλέξανδρος, η Βυζαντινή, και αυτός ήταν εκεί θαμμένος με όλο τον εξοπλισμό του. Έγινε μία συντονισμένη από πολιτισμένους λαούς, Αλβετία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, επιστήμονες που δεν τσακώνονται μεταξύ τους, έτσι, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να τον χρονολογήσουν, να το μελετήσουν τι, αυτά που είχε απάνω του, γιατί τα είχε, γιατί είχε, ας πούμε, καμιά εικοσαριά τατουάζ σε σημεία που σήμερα οι βελονοθεραπευτές κάνουν βελονοθεραπεία, παράδειγμα. Ή γιατί είχε αρσενικό στα μαλλιά του. Γιατί τότε ασχολούνταν και με την καμηνία. Άρχισε η αρχαιομεταλλουργία. Παρήγαγαν μέταλλο από το λιώσιμο του μεταλλεύματος. Ή γιατί είδαν στο πανοφόρι του ένα γύρι από δέντρο, το οποίο αναφύεται και ανθίζει τέλος ανοίξεως στην Σάλπις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το γεγονός της συμπλοκής και του θανάτου του έγινε και εποχή, ξέρουμε, τέλος ανοίξεως αρχάς καλοκαιριού. Το ποιο ήταν το τελευταίο του γεύμα. Με πόσους ανθρώπους ήρθε σε συμπλοκή. Από τι? Από το αίμα απάνω στο λίθινο μαχαίρι του και από το κοψίματα που είχε στα χέρια του κτλ. Τραυματισμένος, βρέθηκε το DNA. Και είδαν ότι υπήρχαν 4 διαφορετικά DNA. Άρα λοιπόν 4 συμπλοκή. Όλη αυτή, σας λέω, την ιστορία και άλλα πολλά άλλα, όλη αυτή την ιστορία ήταν σπουδαίο εύρημα. Είχε λεφτά στη μέση, γιατί αν το βάζανε σε ένα μουσείο θα πήγαινε όλος ο κόσμος να το δει. Άρα λοιπόν, ποιος θα το πάρει, η Ιταλία ή η Ελβετία, ήταν στα σύνορα. Αν ήταν εδώ στην Τουρκία, θα είχε γίνει πόλεμος. Λοιπόν, είπαν, ωραία, θα κάνουμε την δικανική αρχαιολογία, δικαστική αρχαιολογία. Και κάνανε λοιπόν αναλύσεις πού μεγάλωσε ο άνθρωπος αυτός. Πού βρήκε, σε ποιο μέρος των Άλπαιων, ήταν στην κορφή των Άλπαιων, από το κάτω μέρος ή το πάνω. Δεύτερον, το πυρητόλιθο που είχε στο μαχαίρι του, πυρητόλιθο. Τσακμακόμετρα που λέγαμε παλιά, και να αναβούμε τα φύλλα του φωτιά. Το πυρητόλιθος, από ποιο ήταν το λατομείο του πυρητόλιθου, σε ποιο μέρος των Άλπαιων από που προέρχεται αυτό το εργαλείο? Ήταν τα Νότια Άλπη.
το βρήκανε οι επιστήμονες αυτό. Και μετά ανάλυση των οδόντων, τα δόντια, όταν το στρόντιο που έχει μέσα το δόντι και το οξυγόνο 18, υπάρχουν κάποια ισότυπα του οξυγόνου, του ατόμου οξυγόνου, στην ατμόσφαιρα που δίνουν μαζί με το νερό, το υδρογόνο διοξυγόνο το νερό που πίνει ο άνθρωπος. Στην παιδική ηλικία, εκεί που ζει ο άνθρωπος και πίνει το νερό του Μόρνου, ας πούμε, ο Αθηναίος σήμερα, στην παιδική ηλικία το οξυγόνο που έχει το νερό του Μόρνου παραμένει στα δόντια. Ενώ όταν ελληνικιώνεται ο άνθρωπος, ο Αθηναίος ας πούμε, και πάει κάπου αλλού να ζήσει, στην Κρήτη παραδείγματος χάρη, τότε τα οστά του, όχι τα δόντια, τα οστά του, καταγράφουν, παραμένει μάλλον το οξυγόνο, αυτό το ισότυπο του οξυγόνου στο νερό που πίνει, των πηγών της Κρήτης. Άρα λοιπόν, αν βρούμε και στα δόντια, στο σμάλτο και στο οστό, το ίδιο ο ισότυπο οξυγόνο, σημαίνει ότι έζησε στην ίδια περιοχή. Εάν βρούμε διαφορετικό όμως, τι σημαίνει? Ότι αλλού έζησε σε παιδική ηλικία, αλλού ενηλικίωση. Αυτό βρέθηκε εδώ. Και μάλιστα ήταν το οξυγόνο 18 προς το οξυγόνο 16, τα ισότοπα αυτά του οξυγόνου που έχουν μπει στα δόντια του από το νερό, ότι τα νερά που έφεραν αυτό το οξυγόνο ήταν στη Νότια Άλπη, στην περιοχή της Ιταλίας. Το λατομείο του πυρητόλιθου πάλι ήταν στη Νότια Άλπη. Κατέληξαν λοιπόν πολιτισμένα και είπανε σε ποιον ανήκει σήμερα η Νότια Άλπη, στην Ιταλία. Άρα λοιπόν πρέπει να το πάρουν οι Ιταλοί. Και πήγε στο Μουσείο του Τιρόλο και μιλιούνια πηγαίνουν εκεί πέρα κόσμος και πληρώνουν και οι εκθέσεις γύρω-γύρω κτλ. 300 με 300 π.Χ. 3.100 με 3.300 π.Χ. είναι αυτό το έβριμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ακροτήρι στη Θήρα. Στη δικά μας εδώ. Κλαδί ελιάς χρονολογήθηκε 1600 όταν έγινε το μεγάλο ηφαίστειο. Ανάδειξη αυτού του ηφαιστείου δεν έχει γίνει ακόμα. Ανάδειξη ψηφιακή. Να υπάρχει ένα ψηφιακό μουσείο που να δείχνει πώς έγινε όλη αυτή η κατάσταση, αναπαράσταση αυτού του τμήματος του ακροτηρίου, έστω και μερικές εργασίες, γιατί έχουν βρει και ύφασμα, έχουν βρει πολλά πράγματα μέσα. Λοιπόν, μόνο κόσμο δεν έχουν βρει. Που σημαίνει ότι οι σεισμοί που είχαν γίνει πριν το ηφαίστειο, ανάγκασε τους ανθρώπους και φοβήθηκαν και έφυγαν, οπότε η τέφρα πλάκωσε την πόλη τους και έτσι έμειναν, δεν βρήκαν σκελετός. Εκτός αν στο υπόλοιπο μέρος που στο μέλλον θα το ανασκάψουν, ίσως να πήγανε σε ένα μέρος και να ασχοληθήκαν όλοι. Όπως θα μπορούσα να πω, σε ένα ιερό τέμενος, να τους σώσει ο Θεός και να τους βρει όλους εκεί πέρα. Αυτό όμως έχει σκαφεί μόνο το 10% νομίζω. Οπότε έχουμε πολύ ακόμα δουλειά. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα σπουδαίο έβριμα που η επιστήμη έχει βρει τόσα πράγματα. Αυτό είναι το κάτω μέρος, είναι ένα τμήμα κλαδιού από ελιά που βρέθηκε στο σημείο εκείνο εκεί στην καλδέρα. Αυτό ήταν η ελιά που υπήρχε όταν έγινε το ηφαίστειο. Άρα λοιπόν χρονολογεί ακριβώς την εποχή που έγινε το ηφαίστειο. Αυτό και πολλά άλλα, καρπούς που έχουν βρει όλα, μπορεί να γίνει ανασύσταση και να γίνει πιο attractive, ας πούμε, η θύρα. Όχι μόνο όπως είναι τώρα. Εδώ φτιάξανε ένα στέγραστρο, όπως ξέρετε, και κατέρευσε αυτό. Εντάξει. Η συντόνη του Ρήνου, έχετε ακουστά, ότι υποτίθεται ότι ήταν το σάμβανο που κάλυψε τον Χριστό. Λοιπόν, στη δεκαετία του 80, ο αρχιεπίσκοπος του Τωρίνου έδωσε άδεια να χρονολογηθεί, γιατί δεν δίνανε άδεια, φοβόντουσαν. Φαίνεται. Λοιπόν, τελικά αποδείχτηκε ότι οι αναλύσεις αυτές οι οποίες δόθηκαν σε τρία εργαστήρια ανεξάρτητα, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Αριζόνας και στη Ζυρίχη, η ηλικία ήταν 1260 με 1390 μετά Χριστό. Εποχή δηλαδή των υποτών, που λέμε, σταυροφόρων υποτών εκεί πέρα, των αητών υποτών κτλ. Αυξημένη επισκεψιμότητα στο Μουσείο του Τιρόλου, συγγνώμη, το προηγούμενο έμενα, τώρα αυξημένη επίσης επισκεψιμότητα για να δουν τη συντόνα του Τωρίνου. Να πώς χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα για να... Στο Σπύλο Λασκό της Γαλλίας βρέθηκαν τοιχογραφίες, πικτογραφίες με βίσονες και τα λοιπά, ίσως τα έχετε ακουστά αυτά, τα έχετε δει. Το μαύρο χρώμα είναι από κάρβουνο και το κίτρινο, το κόκκινο είναι από όχρα. Και μιλάμε το 15.000 πριν από σήμερα, προ Χριστό.
Λοιπόν, 600 βραχογραφίες. Το φτιάξανε επισκέψιμο. Πληρώνει κανείς να πάει να το δει. Άλλα πράγματα. Έχουμε πολλά τέτοια εδώ. Πάρα πολλά. Όχι απλώς ζωγραφίες, μπορεί να είναι βραχογραφίες, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σπήλαια έχουμε, οικισμούς που μένανε μέσα. Στη Θεόπετρα υπάρχουν κατοίκηση συνέχεια από το 20.000 πριν από σήμερα. Θεόπετρα Τρικάλων. Ανάδειξη χρειάζεται. Πολλά χρήματα επένδυση για να έχεις ανταποδοτικό όφελος. Αηφόρο ανάπτυξη όμως. Βιώσιμη. Βρέθηκε λοιπόν στην αίθουσα των Ταύρων βραχογραφής του 15.000 π.Χ. Σπήλαιο μουσείο το κάνανε και οικονομική δραστηριότητα στη γύρω περιοχή. Να η αηφόρος ανάπτυξη. Αποδεικνύω πλέον αυτό που μιλάω. Άλλες μεθόδους χρονολόγησης με φωτάβια. Χρονολογούν σπήλαια από θέματα, κονιάματα, πλήθους, κεραμικά, θαλάσσια ζήματα, ιζήματα, κονιάματα. Όλα αυτά, εκεί που βρίσκονται και χρονολογούνται για κάποιο σκοπό να αναδείξουν και κλίμα, σχέση με κλίμα με άνθρωπο, όλα αυτά δεν αναδεικνύονται όπως θα έπρεπε, ούτως ώστε να αυξήσουν τον πολιτιστικό τουρισμό. Λέω πολιτιστικό τουρισμό και οικονομία, γιατί φυσικά το πρώτο που κάνουμε και τώρα παραμένει είναι αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν σε επιστημονικά περιοδικά, σαν γνώση μεταξύ των επιστημόνων της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα λέμε και στα πανεπιστήμια και μέχρι εκεί φτάνουν. Η υλοποίηση αυτών όμως, χρησιμοποίηση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, θα το έλεγα αξιοποίηση από την κοινωνία δεν έχει γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Οι Αιγύπτιοι, οι Ορδανοί, οι Άραβες κάτω από τη Σαουδική Αραβία έχουν ξυπνήσει και κάνουν τέτοια πράγματα. Πάρα πολλά. Εδώ είναι από ένα παράδειγμα που μας κάλεσαν να χρονολογήσουμε το ναό της Σφυγγός, αν είναι της ίδιας ηλικίας που θεωρούν αρχαιολόγοι. Κάναμε την προσέγγιση αυτή. 2 με 2.500 π.Χ. θεωρείται από τους παπύρους και από τα ιερογλυφικά ότι είναι κατασκευάστηκε σφίγγα. Εμείς το βρήκαμε 280 συν 230, οπότε επιβεβαιώνεται κάπως η ηλικία αυτή του. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές στην Αίγυπτο. Εδώ δύο παραδείγματα άλλα που έχουμε συμβάλει και δεν έχουν αναδειχθεί όπως έπρεπε δυστυχώς από τους αρμόδιους φορείς. Είναι σε ένα οικισμό στην Άδρο, Στρόφυλλας λέγεται. 2.800 με 4.200 ήταν η εκτίμηση ηλικίας από τους αρχαιολόγους, από τα ευρήματα. Αυτός είναι ένας τείχος μεγάλος, οχυρωματικός, ή με είσοδο που έμπαινε μέσα στην πόλη. Εδώ ένα μέρος του δεξιά του τείχους, όπου απάνω σκαλισμένο καραβάκι. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαλισμένα καραβάκια απάνω. Ήταν ναυτικός λαός. Χρονολογήθηκε λοιπόν πότε κατασκευάστηκε αυτό το τείχος. Βρέθηκε 3.500 συν 1.400 χρόνια π.Χ. Από κάτω είναι το Ευπαλλήνιο όριγμα. Ο Ευπαλλήνος, ο μαθητής του Πυθαγόρα, τρύπησε το βουνό για να φέρει νερό στο ιερέο του Άδρου, της Σάμου. Έβαλε λοιπόν δύο ομάδες απέναντι από το βουνό εργατών και με μαθηματικά και γεωμετρίες. Φτάσανε σχεδόν στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω πότε έγινε αυτό, το 430, αλλά να το επιβεβαιώσουμε. Έτσι. Βρήκαμε 570 συν 300 π.Χ. Από δείγμα που πήραμε μέσα από το Ευπαλλήνιο όριγμα, από το οποίο είναι σε σκοτάδι, γιατί πρέπει να είναι σε σκοτεινό μέρος αυτά τα δείγματα. Άλλη χρονολόγηση είναι μια νεολιθικό δάπεδο στη Μύκονο και υπερκείμενος γρανιτένιος βότσαλο. Η αρχαιολογική εκτίμηση ήταν 5.100-4.500 π.Χ. Η ηλικία που δώσαμε ήταν 5.800-7.700 π.Χ. Τι έγινε αυτός ο οικισμός, ο σπουδαίος, στη φτελιά της Μυκόνου, καλύφθηκε από χώματα και δεν το βλέπει κανείς τώρα. Από ειζήματα και να προστατευθεί. Δεν μπορούσαν να το αναδείξουν. Δηλαδή έχει τόσους πλούσιους και VIP, θα μπορούσαν οι Μύκονες τουλάχιστον να τα αναδείξει αυτά και να έχει περισσότερα χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ή ένα μέρος αυτών. Όχι όλα να πηγαίνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο λεγόμενο ΤΑΠΑ. Ταμείο Απολατριώσεων και Πόρων Αρχαιολογικών κτλ. Εντάξει, μαρχική, αλλά θεωρώ ότι ένα μέρος και πολύ μεγάλο πρέπει να πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά με αυστηρά κριτήρια και όχι με πολιτικά κριτήρια, να δίδονται με κατά τέτοιο τρόπο που να έχουν ανταποδοτικό όφελος. Αν δεν έχετε αποδοτικό όφελος, να μην ξοδεύετε ούτε μια πένα, που λέμε.
Άρα έτσι δόθηκε στην Αρχαία Λύκη. Αρχαία Λύκη, 373 π.Χ., σεισμός μεγάλος, Κορινθιακός, καταστράφηκε ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς. Από τους σεισμούς που γίνονται στο Κορινθιακό, Αλκαιονίδες, τα γνωρίζουμε όλα, έγινε ένας μεγάλος λοιπόν που καταποντίστηκε η Ελίκη, που ήταν η πρωτεύουσα της Πανεχαϊκής Πολιτείας. Μια άλλη αμφικτιονία δελφική. Πώς θα βρεθεί η Ελίκη, πού είναι η Ελίκη, είναι μέσα στο Αίγιο κοντά, ήταν στη θάλασσα, είναι στην ξηρά, με πολλούς πυρήνες γεωτρήσεις που κάναμε στην παραλία. Ανοίγαμε τους πυρήνες μετά, τα εζήματα και βρίσκαμε μικρά κεραμιδάκια. Πολύ μικρά, τα οποία χρονολογούσαμε με τη μέθοδο της φωτάβιας και παίρναμε ηλικίες. Όταν φτάσαμε στην ηλικία των 2.500-2.400 π.Χ., λέγαμε σε αυτό το στρώμα πρέπει να είναι αρχαία ηλίκη, εφόσον βρήκα και μικρά κεραμιδάκια, αλλά λοιπόν σε αυτό το στρώμα. Ποιο είναι το στρώμα αυτό, 4,5 με 5 μέτρα κάτω από το σημερινό έδαφος. Επίσης πήγαμε πιο χαμηλά, βαθιά και εντοπίσαμε και άλλα κεραμιδάκια. Τα αρχαία, τα οποία έδωσαν ηλικίες μεταξύ 850 και 2.000 π.Χ. Πράγματι υπήρχε προϊστορική ηλίκη και την αναφέρει και ο Όμηρος. Άρα λοιπόν στο ίδιο χώρο διαχρονικά υπήρχαν επικάλυψη των φάσεων της αρχαίας ηλίκης. Έχουν αρχίσει κάποιες ανασκαφές στα 4-5 μέτρα, έχουν σταματήσει τελευταία νομίζω, γιατί είναι δύσκολο επίπονο το έργο και πολλά χρήματα για να αναδείξει την αρχαία πόλη. Επίσης μπορεί να κάνει κανείς αυθεντικότητα, δηλαδή αν είναι πλαστό ή αν είναι γνήσιο, ένα έβριμα. Γιατί μπορεί να στο πουλάνε ότι είναι, να στο λένε ότι είναι σπουδαίο έβριμα και να μην είναι γνήσιο. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδείξει. Και κάποιοι που αμφισβητούν γι' αυτό, έρχεται η επιστήμη της αρχαιομετρίας που μπορεί να το αποδείξει αν είναι γνήσιο ή αν είναι πλαστό. Αυτό είναι ένα άλογο που πίστευαν ότι προέρχονταν από την Κινέζικη δυναστεία του Τάνγκ, 8ος αιώνας μετά Χριστό, αλλά πεδείχτηκε ότι ήταν του 20ου αιώνα. Παράδειγμα σας λέω. Ένα άλλο στο Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης πιστοποιήθηκε η γνησιότητα χάλκινου αλόγου, πάνω στο οποίο υπήρχαν κρυσταλλικοί κόκκοι άμμου και ζυρκονίου. Και με αυτά, από αυτούς τους κόκκους, πιστοποιήσαμε ότι ήταν γνήσιο. Επίσης, μελετάμε το εμπόριο στην προϊστορική εποχή. Εδώ, παραδείγματος χάρη, από αμφορείς οι οποίοι έφεραν λάδι, ρετσίνα, κρασί και αρωματικά έλαια. Κοιτάξτε ποιος ήταν ο δρόμος ο εμπορικός. Ξεκινούσε από Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη κυρίως που παρήχθηκαν αυτοί οι αμφορείς παρήγονταν και υπήρχε μέσα το περιεχόμενο τους ήταν από αυτά που βλέπετε, λάδι, ρετσίνη κτλ. Και τα μετέφεραν στα διάφορα άλλες πόλεις παραλιακές, που είχαν εμπόριο σχέσεις μεταξύ τους και κάναν εμπόριο. Εδώ είναι πώς γίνεται η διακίνηση οψιανού στη Μεσόγειο. Εμείς είχαμε οψιανό από τη Μήλο, στην Ιταλία και στη Σαρδινία, στη δυτική δηλαδή Μεσόγειο. Υπήρχαν και εκεί ηφαίστεια που έχουν αυτό το black gold, το μαύρο χρυσό όπως λέγεται, που ήταν πολύτιμο λίθος για κάθε είδος καθημερινής εργασίας πριν την έλευση των μετάλλων. Οπότε κοιτάξτε το δίκτυο, το εμπορικό των λατομείων ψιανού που πήγαινε σε πόσες πόλεις και σε πόσα χωριά στη Νότια Ευρώπη. Υπήρχε ένα δίκτυο δηλαδή εμπορικό πολύ μεγάλο. Ενδιαφέρει λοιπόν ο προσδιορισμός και σύσταση και προέλευση. Γιατί ενδιαφέρει να δούμε από τι αποτελείται η τεχνολογία που έγινε και από πού προέρχεται. Συμβάλλει στη γνώση του παρελθόντος μας. Βεβαίως συμβάλλει, διότι γνωρίζουμε πλέον και κάνουμε ανασύσταση πώς σκέπτονταν ο αρχαίος άνθρωπος, πώς σκέπτονταν οι πρόγονοί μας. Αναδεικνύεται ο πολιτιστικός τουρισμός, βεβαίως αναδεικνύεται. Άρα λοιπόν για όλα αυτά χρειάζεται ένα σενάριο ανασύστασης των αρχαίων κοινωνιών και της αρχαίας κοινωνίας μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Εντοπισμός σταμένων μνημείων και αρχαιοτήτων. Έχουμε τεχνικές που προσδιορίζουμε τα θαμμένα μνημεία χωρίς να σκάψουμε. Παραδείγματα σας δίνω εικόνες, μετράμε με ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική διασκόπηση λέγεται, ή με μαγνητικά όργανα και μας λένε αυτά τα μετρήσεις μας αν κάτω από το έδαφος υπάρχει ένας ναός ή μια κοιλότητα, ένα σπήλαιο κτλ. Με γεωραντάρ πηγαίνουμε σε τόπους που κάνουμε μια τοπογραφική έτσι, χαρτογράφηση και κάνουμε μετρήσεις
και αυτές οι μετρήσεις μετά τις περνάμε από τον υπολογιστή και μας λένε τους δρόμους, τα κτίρια, πώς είναι η γεωμετρία δηλαδή του αρχαίου τόπου. Και μετά έρχεται η σειρά του αρχαιολόγου, του ανασκαφέα, να σκάψει και ξέρει τι θα βρει. Ρωμαϊκό νεκροταφείο με γεωραντάρ, αρχιτεκτονικά λείψανα σε Σικιώνα με γεωραντάρ, όπου διαπιστώνεται και τα αρχιτεκτονικά λείψανα, θεμέλια σπιτιών, δρόμων κτλ. Στη Σικιώνα ηλεκτρική χαρτογράφηση, στη Λευκάδα μαγνητική χαρτογράφηση, όπου φαίνεται οι παράλληλες γραμμές, τα μπλε και τα κάθετες, είναι το υποδάμιο σύστημα του οδικού δικτύου, γνωστό. Ο υπόδαμος, ο πρώτος πολεοδόμος, φυσικός, φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονόμος, όλα μαζί. Και μάλιστα συνήθιζε αυτός να φτιάνει τις πόλεις και τους δρόμους με γωνίες είτε 90, είτε 45, είτε 135 μοίρες. Όχι τυχαία όπως τα φτιάχναμε σήμερα. Εδώ χαρτογράφηση επίσης με μαγνητικά ή ηλεκτρικές μεθόδους μιας περιοχής και μετά όταν κάνουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων και γίνεται ανασκαφή, βρίσκουμε τα αρχαιολογικά μας ευρήματα. Η εικόνα τι μας δίνει στον υπολογιστή και η εικόνα όταν σκάβουμε τι βρίσκουμε. Παρόμοιες είναι αυτές οι εικόνες, δηλαδή η χαρτογράφηση, η ακτινογράφηση, τρόπος του Λέγιν και τα ευρήματα μετά. Βομή, ναή κτλ. Αποχετεύσεις. Εδώ είναι επίσης στην Τρία. Έγινε μια εκταμένη μελέτη διασκόπησης και βρίσκομαι στην Τρία, πέριξη Τρίας, σπίτια, δρόμοι. Πολύ καλά. Δηλαδή είναι σαν ακτινογράφηση του επεδάφους, όπως σας είπα. Οπότε ο αρχαιολόγος ξέρει που θα σκάψει, ξέρει τι θα βρει. Και στη Ρόδο, προσπαθώντας να βρούμε το αρχαίο στάδιο, το στάδιο στη Ρόδο, στο Μόντε Σμιθ, δεν είναι το αρχαίο, είναι το ρωμαϊκό. Προσπάθησαμε λοιπόν να βρούμε το αρχαίο. Βρήκαμε κάποια, είμαστε τυχεροί, κάποια παράλληλες πλευρές του σταδίου που είναι γύρω στα 50 μέτρα περίπου, 4ο αιώνα π.Χ. Πιθανώς να είναι το γυμνάσιο, το θέατρο ή το στάδιο. Το δώσαμε στην τοπική φορεία αρχαιοτήτων από εδώ και 7 χρόνια τώρα. Ούτε κάνανε μια τομή να δούνε, μια τομή, μισό μέτρο είναι, να το βρουν αυτό τουλάχιστον και να βρουν πού είναι το αρχαίο στάδιο. Υπάρχει και αδυναμία της ανάδειξης, δηλαδή, από την ίδια την υπηρεσία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει να βρει το αρχαίο θέατρο, γιατί πάλι θα το βρούμε το θέατρο και θα μείνει έτσι. Δεν αξίζει. Μετά η αρχαία αστρονομία. Γιατί ένας ναός είναι προσανατολισμένος προς ένα σημείο, το ορίζοντα που βγαίνει ο ήλιος στις 22 Ιουνίου ή βγαίνει ο ήλιος, ανατέλει ο ήλιος το Σεπτέμβριο που είναι η Σημερία. Όλα αυτά έχουν σχέση με δοξασίες, πρακτικές των αρχαίων λαών και οι μελέτες του προσανατολισμού των αρχαίων μνημείων μας δίνουν πληροφορίες καταπληκτικές που αποσυμβολοποιούν και πολλά μυθολογούμενα. Τα Stonehenge, η ορθόλυθη σε κυκλική διάταξη στην Αγγλία, πάνω σχάρι, έχετε ακουστά το Stonehenge, ευθυγραμμίζονταν όπως βλέπετε στην εικόνα με την ανατολή του ηλίου στο θερινό ηλιοστάσιο. Το χειμερινό ηλιοστάσιο, Δεκέμβριος, γέννηση έτσι, πολλών θεών, λόγω του ερχομού του φωτός, είναι η μικρότερη μέρα, αλλά αρχίζει μετά να μεγαλώνει η μέρα. Άρα λοιπόν έρχεται το φως, μεγαλώνει. Και η αύξηση των ορών της ηλιοφάνειας σχετίζονται με τη γέννηση πολλών θεών. Διόνυσος, Μήθρας, Ιησούς Χριστός, Σαρατούστρα κτλ. Και άλλοι. Στους Δελφούς η λύρα, ο αστερισμός της λύρας και ο κύκνος, ο αστερισμός του κύκνου στη μυθολογία ήταν τα αγαπημένα όργανα, ας πούμε, του Απόλλωνα. Υπεύοντας, λέει, κύκνους, άρμα κύκνων και έπαιζε με τη λύρα του, ενώ εννοούσαν τον αστερισμό της λύρας και τον αστερισμό του κύκνου. Και πρόσφατως ανακαλύφθηκε από τον ομιλούντα ότι αυτός ο μύθος δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η εμφάνιση των αστερισμών του κύκνου και της λύρας πάνω από τον ναό, μάλλον μπροστά από τον ναό, πάνω από κάποιους βράχους που λέγονται φεδριάδες, συγκεκριμένη ημερομηνία του χρόνου,
εξαφανίζονται μετά από τον νυχτερινό ουρανό, που σημαίνει εμφανίζονταν την ημέρα που δεν τα βλέπαν, και εμφανίζονται πάλι το Μάρτιο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η αποχώρηση του Απόλλωνα στη χώρο των υπερβορίων και η επιστροφή του μετά από 3 μήνες. Και τότε άρχισε να δίνει χρησμοδότηση πυθία. Αποδεσμολοποιήθηκε, γιατί γνώριζαν πλέον πότε θα αρχίσει η πυθία, οι ιερείς να πούνε τώρα να πείτε το χρησμό στους θεοπρόπους από τις πόλεις, ιδιώτες που περίμεναν σειρά να πάρουν χρησμό. Πώς προσδιορίζαν το χρόνο της χρησμοδότησης, αυτό βρέθηκε. Έτσι. Αλλά έγινε αποσυμβολοποίηση αυτών όλων των φαινόμενων μέσα από μετρήσεις αστρονομίας. Και χαρακτηριστικά, όταν λέει σε κάποιο αρχαίο κείμενο, υπέβοντας άρμα κύκνων επέστρεφε από τη χώρα των υπερβορίων, παίζοντας τη λύρα του, έχουμε μια ιδρία που το δείχνει περίτρανα αυτό το φαινόμενο. Ο Απόλλωνας πάνω από κύκνους παίζει την λύρα του και έρχεται πάνω από τη θάλασσα, επιστρέφει από τη χώρα των υπερβορίων και φτάνει εδώ στην 7η μέρα του μηνός Βυσίωνα, αρχαίο δελφικό ημερολόγιο, που πέφτει μεταξύ Φλεβάρι-Μάρτι, και τότε ήταν στην 7η μέρα του μηνός αυτού, έδινε τον πρώτο χρησμό ή πυθία 9 φορές το χρόνο. Τους 3 που έλειπε ο Απόλλωνας δεν έδινε χρησμός. Άρα λοιπόν προσδιορίζουμε το χρόνο χρησμοδότησης. Και βλέπετε και μια παραλληλία των αστερισμών της λύρας και του κύκνου και του δελφινιού, όπως είναι στον ουρανό και σε σχέση πώς είναι στο Αγγείο. Υπάρχει καταπληκτική συσχέτιση και αντιστοιχεία γεωμετρική, όπως βλέπετε. Η μοναδική ιδρία που βρέθηκε, που δείχνει αυτό το φαινόμενο, είναι στο Βατικανό, δεν είναι σε εμάς εδώ. Άρα λοιπόν, υπέβοντας, παίζοντας λύρα στο άρμα κύκνων, αυτά είναι οι αναπαραστάσεις σε μορφή ζώων, όπως είναι όμως, όπως τις φαντάστηκαν εκείνη την εποχή και είπαν κύκνος κτλ. Έτσι, σας το δείχνω έτσι, υπό τη μορφή την ζώμορφη, για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι τα φτερά και το μήκο και το κεφάλι κτλ. Είναι αστεράκια τα οποία σχηματίζουν τη μορφή αυτή. Άρα λοιπόν ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς δείχνει να είναι προσανατολισμένος ώστε στον αστερισμό της Λύρας και του Κύκνου και όχι προς Ανατολάς που είναι ο ήλιος. Κάνει εντύπωση. Θεός του Φωτός, ήλιος προς Ανατολάς. Εδώ είναι βόρειο-ανατολικά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Και εμφανίζεται μπροστά του κατά την ανατολή του ήλιου σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να γίνει μια ψηφιακή αναπαράσταση. Και να κάνουν μάλιστα αναπαράσταση και τις ανάβλησης των αερίων υδρών ανθράκων. Εν μέσω των αερίων υδρών ανθράκων η πυθία έδινε χρησμός. Ανεκμετάλλευτα πράγματα πληροφορίες. Το να πάτε στο μουσείο, σε ένα θορυκτό όπως είναι να χτυπάει, και να δείτε μέσα κάποια ευρήματα, δεν είναι αρκετά αυτά. Δεν είναι αρκετά. Κάτι λείπει. Λείπει ψυχή. Λείπει κίνηση. Λοιπόν, όλα αυτά τα σπουδαία ευρήματα που και εγώ έχω βρει και άλλοι επιστήμονες κτλ. Αυτά έπρεπε να τα κάνουν εικονικά, αν εικόνισαν αναπαραστάσεις, ούτως ώστε ο επισκέπτης και ο μαθητής να τα χωνεύει μέσα του, να τα πιάνει και να τα δείχνει και να είναι και πιο ενδιαφέροντα. Και να γίνονται αναβιώσεις εορτών, συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως έκανε ο αείμνηστος Σικυλιανός κτλ. Αυτές είναι οι δυναμικές έξυπνες λύσεις εξωστρέφειας. Μία εφαρμογή επίσης σε τοιχογραφίες εκκλησιών, ίσως να έχετε και εσείς εδώ, είναι στην Ιερά Μετρόπολη Αμφίσης, που έχει αγιογραφηθεί από τον Παπαλουκά, τον Σπύρο Παπαλουκά, 1926. Είναι μία ενδιαφέρον γραπτός διάκοσμος, αγιογραφημένη όλη η Εκκλησία, που έχει στοιχεία βυζαντινής τέχνης, αλλά και δικάς του από τη Γαλλία, που είχε έρθει φρέσκος νέος φοιτητής, να παρουσιάσει ρογμές, σεισμοί, υγρασία κτλ. Άρχισε να καταστρέφεται το έργο, οπότε έπρεπε να γίνει συντήρηση. Μελέτη λοιπόν αυτών των διαβρωμένων καταστάσεων, αυτού του υλικού, των χρηστικών ουσιών που χρησιμοποίησε ο Παπαλουκάς με πάρα πολλές μεθόδους, πόσα στρώματα στον τοίχο
είχε κάνει προσπάθεια να ζωγραφίσει, δεν του άρεσε και ξανά έφτιανε κάτι άλλο πάνω. Όλα αυτά τα μελετήθηκαν με αποτέλεσμα ο συντηρητής που θα έρθει να τα συντηρήσει να ξέρει ποιο είναι το υλικό αυτό που χρησιμοποίησε ο Παπαλουκάς, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει ανάλογο υλικό το οποίο να μην αντιδρά με το υπάρχον. Ποιο ήταν το συντηρητικό υλικό? Ήταν καζεΐνη, ήταν συστά αυγό. Το άσπρο του αυγού, αυτά είναι συγκολητικά. Δηλαδή, σε μια χρουστική ουσία, ρίχνει και λίγο νερό, δεν είναι απλό να κάνει μια υδατογραφία. Βάζει μέσα και συγκολητικό υλικό για να παραμείνει στον χρόνο. Βρέθηκαν και ποια υλικά χρησιμοποιήσει ο Παπαλουκάς. Όλα αυτά όμως είναι ότι βρέθηκε όλη η γκάμα της παλέτας του ζωγράφου, όλα τα χρώματα και τα συντηρητικά υλικά. Αιματίτης, όχρα, κάρβουνο, ολτραμαρίνα, μπλε προυσίας, γύψος, καζεΐνη, άσπρο του αυγού, κόλλα κτλ. Αλλά δεν έγινε η απαιτούμενη αξιοποίηση παρά τις φωνές μου εκεί στο Δήμο να γίνει επισκέψιμος. Δεν είναι μόνο τα αρχαία πολιτική οικονομία, είναι και νεότερη. Έτσι. Άρα λοιπόν με τη χρήση των συμπερασμάτων έχουμε ενίσχυση του έργου και αποκατάσταση των εικόνων στην εκκλησία αυτή και φυσικά η επισκεψιμότητα που είναι ανύπαρκτη ακόμη. Να σας πω μερικά στοιχεία επένδυσης στον πολιτισμό και στα μνημεία οικονομικά μεγέθη Ιταλία και Γαλλία. Το εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας, εισόδημα 14 δις ευρώ, Ιταλία το 2004, από επένδυση που έκανε στον πολιτιστικό τουρισμό, δηλαδή πόλεις με ιστορικό χαρακτήρα, μνημεία, έργα τέχνης, αναστήλωση, συντήρηση, διατήρηση μνημείων. Έβαλε, ας πούμε, κάποια χρήματα και πήρε δεκαπλάσια πίσω. Η Γαλλία του 2002, 15% του εισοδήματος από τουρισμό του 4-15 δις και αυτή ευρώ. Από συντηρημένα κάστρα, αυτή είχαν τα κάστρα. Πού να συγκριθούμε τα δικά μας τα ωραία. Λοιπόν, και μοναστήρια. 855 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος χρησιμοποιούνται για την διατήρηση των αντικειμένων πολιτιστικής οικονομίας. 855 το έτος. 15 δις πήραν όμως. Να, τι σημαίνει ανταποδοτικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όλες οι τοπικές αυτοειδικήσεις που να σκέπτονται, δίνω μια δραχμή, ένα ευρώ, θα πάρω 10. Εάν δεν παίρνω 10, δεν το κάνω. Περιληπτικά λοιπόν, η διεπιστημονική προσέγγιση στοχεύει στον εντοπισμό αρχαιοτήτων, ανασκαφή, αναστήλωση, χρονολόγηση πολιτισμών, τεκμηρίωση δηλαδή της χρονικής εξέλιξης αρχαίων πολιτισμών, ανάλυση τεχνολογία, τεχνολογικές, επιστημονικές, κοινωνιολογικές γνώσεις αρχαίων λαών, γενετικές αλληλεπιδράσεις, μεταναστεύσεις και θρησκευτικές ακόμα αντιλήψεις και με την ανασύσταση των αρχαίων πολιτισμών με έρευνα, μελέτη και μελέτη με τις φυσικές επιστήμες. Και προληπτική συντήρηση οπωσδήποτε, συντήρηση διατήρησης και έργων τέχνης. Άρα λοιπόν από όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αναμφίβολα αυτός ο άγνωστος και όμως γνωστός σε λίγους, δυστυχώς, κλάδος, γνωστικός κλάδος της αρχαιομετρίας, αναμφίβολα βοηθάει στην ανάδειξη και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κύριος άξονας του πολιτιστικού τουρισμού και σίγουρα φαντάζομαι σας έχω πείσει ότι αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, οικονομία και ανάπτυξη όπως την πραγματική ανάπτυξη. Και φυσικά κοινωνική ευαισθητοποίηση για να μην έχουμε προβλήματα που η ιστορία διδάσκει να αποφεύγουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.